καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας κορφοπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, καν του δόθα είπαμε και σήμερα για δύο ρι ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναγόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις υπερχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία ατόφια ζουμουσάδα! Έχω το βουνό της ηχοληψίας, το αραρά των ηχοληπτών που καλύπτει με τα πάντα, με τα όλα του, την κοσόλα κυρίες και κύριοι, Χρήστο Κιώση που την έχει τόση. Τη διάθεση να προσφέρει στην εκπομπή, σε καλωσορίζω και σήμερα να μας οδηγήσεις εκ του ασφαλούς στα Πάνεμα ύδατα των Ερτζιανών. Έτσι αγόρι μου, αυτό αποθεώσου. Αυτό αποθεώσου αγόρι μου. Ελάτε, έχουμε σήμερα κέφια, γιατί να μην έχουμε. Εδώ θα κάνουμε και σήμερα το μουχαμπέτι μας. Θα κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του κόσμου. Το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Θα ακούσουμε τα ποταπά μας. Θα πούμε τα δικά μας. Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να δούμε τι γίνεται. Γενικότερα, εντός εκτός και πείτε αυτά. Και βέβαια, θα ανοίξουμε και τον μπλιμπλίκι μας. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε και στην αφάνκατε, στην avant-garde, στην ομάδα μας, στο προσωποβιβλίο, στο μαποτεύτερο. Σήμερα που το ημερολόγιο, και αυτό είναι αποκλειστικό παρακαλώ που λέει σημειωθεί, το ημερολόγιο λέει 3η 24 Σεπτεμβρίου ρε φίλε. Ε, φάγαμε το Σεπτέμβρη. Μέχρι προχθές λέγαμε να επιστρέψαμε από το καλοκαίρι και αυτά και έτσι και ανοίγουν τα σχολεία και τέτοια πράγματα. Τι έγινε ρε παιδιά? Πάει ο Σεπτέμβρης, που είναι πάντα ένας μήνας λίγο στριμόκολος, λίγο αβαβάου παπαπάου, μέχρι να μπει σε ένα δρόμο, μέχρι να μπει σε μια σειρά, έτσι δεν είναι? Ε, είναι, τα λέω σωστά, τα λέω σωστά. Γεια σου ρε Κιώση, να δώσουμε, να στείλουμε την καλημέρα μας σε αυτούς που επιστρέφουν τώρα από νυχτέρι, και ήταν νυχτερινοί. Φύλακες, σεκιουριτάδες, νοσηλευτές, γιατροί, οδηγοί. Τι άλλο υπάρχει, λιμενοφύλακες. Πώς σου έλεγε ο άλλος 150 επαγγέλματα? Ξεκινούσε την εκπομπή και έλεγε: να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον καλό μετανάστη, στην νοσοκόμα, στον φαροφύλακα, στον βυρσοδέψη. Θυμάσαι, έτρωγε ένας πολύ ωραίος τρόπος, φίλε, για να φας 45 λεπτά από την εκπομπή. Ό,τι επάγγελμα υπήρχε, φίλε, ό,τι. Στον παγοπόλη. Συγγνώμη, αυτά έχουν πεθάνει τα επαγγέλματα. Συγγνώμη. Στο νερουλά της γειτονιάς. Αυτός περνάει και μοιράζει το νερό. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν σε αυτούς που γυρίζουν από νύχτα, στα επαγγέλματα τα δύσκολα, χορευτές και χορεύτριες, όχι μόνο του στήλου αλλά γενικότερα, όχι μόνο pole dancer, βεβαίως, έτσι. Τραγουδίστριες, τραγουδιστές, barman, barwoman, σερβιτόρους κτλ. Που τώρα γυρνώντας τους απαντάω το πρωί γύρω στις 7 η ώρα που είμαι στην περιοχή Λαδάδικων μέχρι να έρθω στο ραδιόφωνο. Και σε αυτούς που τώρα ξεκινάνε και ξεκινούν τη μέρα τους για να φύγουν για εκτός Θεσσαλονίκη, στα Τιμόνια, φαρμακάδες, οδηγούς, νταλικέριδες, εμπορικούς αντιπροσώπους και σουξουμούξου τόνα τ' άλλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά και μπαμπαδομαμάδες που πηγαίνουν για να αφήσουν τέκνα, εγγόνια και εγγόνες στα σχολεία, παιδικούς σταθμούς κτλ. Θέλω να πω περιστατικό, θα το θυμηθώ μετά περιστατικό. Με τον υπέροχο παππού που γνώρισα εχθές όταν πήγα για την συγκέντρωση γονέων, την πρώτη συγκέντρωση γονέων στο παιδικό σταθμό του Θάνου, και θα θυμηθώ να το αναφέρω, να πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης με συγκλονιστικές τηλεοράσεις Sony, τελευταία λέξη τεχνολογίας, υπέροχα πράγματα, υπέροχα οι καινούργιες Sony Bravia. Εκεί θα δείτε την παοκάρα και όχι μόνο, με φοβερό ήχο, φοβερή ευκρίνεια, με φοβερά χρώματα, ζωντανότατα, όπως έχουμε πει άπειρες φορές, η Sony Bravia με την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Όχι μόνο αυτό, στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο αγαπάτε, πέρα από τη Sony Bravia, όπως σας είπα, με την X-Reality Pro, τη νέα τεχνολογία, επεξεργαστής εικόνας, φοβερός. Φοβερός, πολύ ρεαλιστικά όλα. Λοιπόν, εννοείται ότι διαθέτουν πρόσβαση στο ίντερνετ και ειδικά για τα μοντέλα που έχουν λειτουργικό Android, πλοήγηση στο διαδίκτυο εύκολη, πανεύκολη. Και βέβαια, όπως είπα, η μεγάλη προσφορά για το μήνα Σεπτέμβριο, τηλεόραση 55 ιντσών 4K Smart, μόνο 500 ευρώ. Αυτά από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Μισός αιώνας και προσφοράς
στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο δυτικά, για όλο τον κόσμο. Αιγαίων ψαρούκλες, εκεί θα βρείτε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στην ελληνική θάλασσα. Μοσχοβολάνε όλα! Και τα ψάρια τους, και φαγκρί, και κοτσομούρα, και τσιπούρα, και καταπληκτικό χταποδάκι, και μύδια και καλαμαράκια. Πεντανόστιμα όλα. Άμα θέλετε, σας τα μαγειρεύουν και όλα σας τα ψήνουν με μια πολύ μικρή επιβάρυνση στα δύο υπέροχα μαγαζιά. Και στο Δικητήριο 214.000 στη Δηληβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666. Όσο για τα κρέατα ανατολικά, και ψητά και μαγειρευτά, πόντου 10, κρεατούμπα. Απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου, εκεί ο Βασίλης έχει κάνει πραγματικά ένα νέο στέκι, 926-740. Και σάντουιτς και Δηληβεριά και όπως είπα και ψητά στα κάρβουνα και μαγειρευτά. Κρεατούμπα, πόντου 10. Για το πιο νόστιμο δε γλυκό στην πόλη, για το πιο νόστιμο παγωτό, Νικολαίδης Ζαχαροπλαστεία. Και ψωμάρες, και τουρτάρες, και κεράσματα, και σπιτικό τσουρέκι, και σοκολατόπιτες, και προφιτερόλ. Τρέξαν τα σαλάκια μου, κι όσοι, φαίνεται, ε? Και όχι απλά τρέχουν τα σαλάκια μου όταν λέω για γλυκά, προφιτερόλ και παγωτά και τέτοια, τα τρέχουν τα 100 μέτρα σε 7 δευτερόλεπτα, φίλε. Τρέχουν γρήγορα, για να φτάσουν απέναντι. Όπως είδατε, εμείς φύγαμε από το μάτς της Κυριακής. Ο συμπολίτης παρέμεινε και εξακολουθεί. Σας είχα πει βέβαια ότι δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο με Δούκα στην επικοινωνία. Ο γιατρός, μέσα εισαγωγικά, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και επειδή εξακολουθούν να λένε διάφορα, ελπίζω να σηκώθηκαν οι παίκτες του Άρη από το έδαφος. Κάποια στιγμή με ρώτησε χθες ένας φίλος, δεν είπες λέει πως παίξαμε, λέω πως πέσαμε. Όχι λέει πως παίξαμε, πως πέσαμε του λέω, όχι πως παίξαμε, πως πέσατε. Βέβαια, όπως είπαμε, ο Άρης έκανε αυτό που περιμέναμε, ήρθα να παίξει, ήρθα να προκαλέσει. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, τα είπαμε να μην ξαναλέμε τα ίδια χθες. Προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν διάφορες εντυπώσεις μετά, ότι και καλά έγιναν διάφορα. Καταλαβαίνουμε το σκεπτικό, καταλαβαίνουμε και το ύφος. Δεν χρειάζεται πλέον, δηλαδή έχουν πέσει μάσκες, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Διαβάζω την ανακοίνωση χθες το βράδυ. Η προσπάθεια της ΠΑΕ, ο Άρης, να επιτελέσει το ρόλο του καταδότη φανταστικών γεγονότων και να συνεχίζει να δυναμητίζει το κλίμα ακόμα και 24 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα ήταν κάτι αναμενόμενο. Λες και χρειάζονται άλοθοι για να δικαιολογήσουν τις συμπεριφορές που παραδοσιακά βιώνουμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ωστόσο, με δεδομένο πως διαχρονικά οι στόχοι τους περιορίζονται στο να προσδίδεται ο όρος ντέρμπι στους μεταξύ μας αγώνες, θα πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι σπανίως τόσο προκλητικές συμπεριφορές σε ένα ντέρμπι μέσα εισαγωγικά, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, αντιμετωπίζονται με τόση ψυχραιμία. Ανοίγω παρένεση εδώ. Τα πανηγυράκια μπροστά στη θύρα 4, εκεί ειδικά. Ο άλλος που πάει και κατουράει το σημαίακι του κόρνερ που επάνω του φέρει το έμβλημα της ομάδας και έχει και το θράσος μετά να λέει ότι είχα πιει πολύ νερό. Εντάξει, οκ. Συνεχίζω. Ακόμα και απέναντι σε ποδοσφαιριστές που νομίζουν πως καταξιώνεται παριστάνοντας τα τετράποδα με ακράτεια ή επιλέγοντας τη θύρα των οργανωμένων οπαδών για να πανηγυρίσουν. Να το, αυτό που λέγαμε. Η απάντηση στην καθυστερημένη, ακολουθώντας πιστά την αγωνιστική τακτική της ομάδας του στον αγώνα της Τούμπας, αντίδραση της διοίκησης ΠΑΕ, ο Άρης, είναι πως. Περίμενε, εδώ, είναι πως έχουμε συνηθίσει την προσπάθεια δημιουργίας των εντυπώσεων του αδικημένου που επιφυλάσσουν στον εαυτό τους. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ελεύθερα, είτε ως αδικημένος, είτε ως καταδότης φανταστικών γεγονότων, είτε ως αυθόρμητα διαμαρτυρόμενος. Μόνο που τελικά πιστεύοντας όλα αυτά που λένε για τις εντυπώσεις καταφέρνουν να μεγαλώνουν την ψαλίδα από το γκρουπ των μεγάλων ομάδων. Αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει αυτούς που υπαγόρευσαν από τα κεντρικά την ανακοίνωση. Το πιο ενδιαφέρον σημείο της οποίας άλλωστε είναι η αναφορά στις κόκκινες γραμμές. Δεν θα μπορούσαν να έχουν άλλο χρώμα. Αυτά. Δεν θέλω να σταθούμε άλλο εκεί. Πιθανόν αυτοί να θέλουν. Δεν θέλω να σταθούμε. Τελειώσαμε. Τα είπε όλα η ανακοίνωση. Τα είπε όλα. Αυτοί τώρα θα κοιτάξουν να δημιουργήσουν απόνερα, να εκμεταλλευτούν ακόμα περισσότερο το συγκεκριμένο παιχνίδι.
να αποδομήσουν, να φέρουν αναμπουμπούλα. Απλά ο τρόπος είναι αυτό που λέμε. Θυμίζει κάτι άλλο. Το ύφος, το σκεπτικό, η συμπεριφορά. Δεν έχω χρόνο. Πώς έλεγε ο άλλος, δεν έχω αυτοκίνητο καρδιά μου, που έλεγε η διαφήμιση. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ άλλο. Παρασχοληθήκαμε. Κούρασε όλο αυτό. Πάμε στα δικά μας. Να δούμε τι γίνεται αγωνιστικά. Όπως είδατε, εχθές δεν σταθήκαμε. Ούτε στον γκολ που ακόμα και σήμερα κανένας δεν ξέρει αν είναι offside τον πίσης βαρ ή όχι. Γιατί κύριε Σιδηρόπουλε δεν πηγαίνεις στο βαρ να το δεις. Γιατί. Γιατί επίσης η παραγωγή δεν έβγαλε μία γραμμή. Η εξωτερική παραγωγή δεν είναι το PAOK TV αυτό κατά αυτό. Δεν φταίει ο PAOK σε κάτι. Την άλλη φορά γραμμή. Γιατί κύριε Σιδηρόπουλε αποβάλει στο μάτους που χθες οριόταν και είδα ξανά τη φάση εχθές. Ξανά και ξανά και δεν υπάρχει πουθενά κόκκινη κάρτα στο μάτος, παιδιά. Πουθενά. Πουθενά, δεν είναι καν κίτρινη. Γι' αυτό και όσο τρελός και να είναι ο μάτος, ξέρει ότι σε περιμένουν στη γωνία. Ότι είσαι σταμπαρισμένος. Εχθές έσκιζε τα ρούχα του στην προπόνηση και έλεγε ότι δεν είπα, τέλος πάντων, στους συμπαίκτες, σε φίλους, και έλεγε «Δεν τον ακούμπησα, παιδιά!» Διαρρήγνυε τα ημάτια του. Ούτε καν, λέει, ούτε καν, παιδιά, δεν τον ακούμπησα, γιατί με απέβαλε. Και ξαναείδα τη φάση και όντως είναι έτσι. Όντως είναι έτσι. Για τη φάση του Μπίσεσβαρ, επειδή είπα εχθές, δεν μπορώ να βγάλω, αλήθεια σας το λέω. Εφόσον δεν υπάρχει στην ευθεία, υπάρχει, όπως είπα, ο παίκτης πίσω στη γωνία, όχι στο κόρνερ που είπα χθες κατά λάθος, υπάρχει στη γωνία της περιοχής, ο παίκτης του συμπολίτη, και εκεί δεν ξέρουμε τι. Γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ ο Σιδηρόπουλος, πού να πάει μετά από τον Μπούλικ που είπε για την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, στα δικά μας, στα λάθη μας, στο πρόσωπο το προβληματικό που παρουσιάζει η ομάδα, ειδικά στην άμυνά της, στα γκολ που μπαίνουν, ο άλλος μπορεί να είναι όλο το match upon, κάνει δύο φάσεις βάζει δύο γκολ, κάνει τρεις φάσεις βάζει τρία γκολ. Γι' αυτό λοιπόν έχει γράψει τον Κοντέρ πίσω, ό,τι πάει μέσα γράφει. 8 match, νομίζω 14 γκολ. Κάπου εκεί. Άρα, είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν εννοούμε τον προπονητή που βιάζονται κάποιοι, γιατί είδα πολλούς πρόθυμους στην Αθήνα. Φεύγει, τον τελειώνουν, δεν του δίνει πίστοση, έτσι αλλιώς. Επισημαίνουμε ότι παρά τα αγωνιστικά προβλήματα είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ, για να μην φέρουμε την καταστροφή. Επισημαίνουμε επίσης στους διάφορους πάρα πολύ πρόθυμους που χαίρονται με την αναμπουμπούλα, ότι τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε μόνοι μας ενδοοικογενειακά και δεν περιμένουμε κανέναν σκερβελέ να έρθει από μακριά να μας κουνήσει το χέρι ή να μας πει διώξ τον, κάντον, ο έτσι ο αλλιώς. Επίσης, οι παίκτες που βλέπουμε ότι είναι ντεφορμέ, ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν παίζουν, ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι σκιά του εαυτού τους σε σχέση με πέρσι, δεν περιμένουμε κανένας εξωτερικός να έρθει να μας τον ξεφτελίσει τον παίκτη, να μας τον κρεμάσει τα μανταλάκια, να τον γδάρει ζωντανό. Δεν χρειάζεται. Έχουμε βέβαια και εμείς πολλούς πρόθυμους που το κάνουν δική μας αυτό. Με λιγότερη υπομονή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με πέρσι. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε, το ξέρουν και οι ίδιοι. Ότι είναι ντεφορμέ. Ο Πασχαλάκης, έτσι, ο Βαρέλα δεν είναι αυτή που ήταν πέρσι. Έχω πει και προηγούμενες φορές και το λέω και στις παρέες και εκτός ραδιοφώνου που συζητούσαμε χθες με φίλους εκεί στη συνάντηση των γονέων, ότι καταρχήν δεν πρόκειται αυτά τα παιδιά να ξεχάσουμε τι έχουν προσφέρει. Ποτέ. Το λέμε κάθε φορά. Κάθε φορά το σημειώνουμε ότι δεν θα είμαστε αχάριστοι και δεν θα ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό που έχουν προσφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ αυτά τα παιδιά να τα βγάλω στο ανάθεμα, να κάνω ποδοσφαιρικό κανιβαλισμό. Δεν το έκανα με άλλους κι άλλους
που δεν είχαν προσφέρει τίποτα στην ομάδα, που δεν είχαν φέρει ούτε τίτλους, ούτε είχαν γράψει ιστορία. Άρα με αυτούς εδώ είμαι ακόμα πιο προσεκτικός. Όμως, άλλο η αναγνώριση για αυτά που έχουν προσφέρει, ο απόλυτος σεβασμός, η παντοτινή ευγνωμοσύνη για αυτά που προσέφεραν, και μην μπαίνει εδώ στην κουβέντα, ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα. Εντάξει, παιδιά, κι άλλοι ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα και δεν έκαναν τίποτα. Να σας πω 52 ονόματα που ήρθαν, έφυγαν, έγιναν πλούσιοι από τον ΠΑΟΚ και δεν πρόσφεραν τίποτα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έγραψαν ιστορία. Με τα δύο συνεχόμενα ντάμπλ. Αυτό είναι, θα τους το λέμε, μέχρι να βγάλουν κερί στα αυτιά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έκαναν αυτό. Το ακατόρθωτο ρεκόρ που κρατούσε από το 60 τόσο, 64-65 ο Βάτζελος. Έγραψαν ιστορία και έτσι μπήκαν στο μάτι πολλών. Αυτή η λύσα που βλέπουμε από διάφορα μέσα και από διάφορους εχθρούς, να ξέρετε, προέρχεται και από το τι έκαναν αυτά τα παιδιά πέρσι. Το τι τους έκαναν πέρσι ο Πασχαλάκης και ο Βαρέλα. Το τι τους έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να το χωνέψουν, δεν μπορούν να το καταπιούν ακόμα. Αλλά θα μάθουν, γιατί δεν είναι η τελευταία φορά που έγινε και θα ξαναγίνει. Ο ΠΑΟΚ δεν τελείωσε πέρσι. Δεν τελείωσε η ιστορία. Η ιστορία πέρσι ξεκίνησε. Αυτό τους λέμε συνέχεια, αυτό επισημαίνουμε, αλλά μέσα στην αλαζονία τους τυφλώνονται τόσο πολύ που δεν μπορούν να δουν τίποτα. Είναι σαν τον τύπο που τόσα χρόνια είχε μάθει να τα φέρνουν όλα στο πιάτο. Μα γυναίκα ήθελε, μα χαβιάρι ήθελε, μα τα κότερα ήθελε. Όλα τακτοποιημένα. Οι υπόλοιποι μέναν έτσι θελικά απ' έξω και τώρα ξαφνικά χάθηκε όλο αυτό και έχει τη συμπεριφορά, τη σπαστική συμπεριφορά του κακομαθημένου νεόπλου του, που τα έχει όλα έτοιμα και τώρα ξαφνικά πρέπει να δουλέψει. Του λένε, φίλε, δεν θα σας φέρω με τις γκόμενες στο πιάτο και τέλος τα κότερα και τέλος τα χαβιάρια. Πρέπει να βγεις να δουλέψεις. Και φυσικό είναι να γκρινιάζει, γιατί ήταν μαθημένος τόσα χρόνια να τα φέρνουν όλα στο πιάτο. Και βρέθηκε ένας άλλος μάγκας, όχι που του τα φέραν όλα έτοιμα, που πήγε πραγματικά με τα καμπανέλια του και έκανε αυτό που έπρεπε. Και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Άρα η ιδιαίτερη πρεμούρα και ζέση να γδάρουν ζωντανούς, να φάνε ποδοσφαιρικά κάποιους, δεν είναι τόσο αθώα. Τέτοιο ενδιαφέρον για τον Πασχαλάκη, τον Βαρέλα, τον Μπέλκα, τον Εσίτη, τον Μάτος, τον οποιοδήποτε. Τέτοιο ενδιαφέρον, παιδιά, ζωπάτε ρε παιδιά. Αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ που νοιάζεστε τόσο πολύ για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται. Θα τα λύσουμε μόνοι μας. Ξαναλέω λοιπόν. Αυτά τα παιδιά έχουν γράψει ιστορία. Άρα ακόμα και στο κράξιμο, ακόμα και στον πινελίκι, ακόμα και στη σκληρή κριτική, αυτό πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Σας παρακαλώ να μην το ξεχνάμε. Ακόμα και όταν ο άλλος είναι σκιά του εαυτού του. Ειδικά τότε. Άλλο όμως. Αναγνωρίζω, σέβομαι, εκτιμώ αυτά που έχει προσφέρει. Άλλο ότι αρκεί αυτό να είναι μόνιμα βασικός ή να παίζει στην εντεκάδα χωρίς να βγαίνει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και το λέω ξανά, με απεριόριστο σεβασμό σε αυτά τα παιδιά που μας χάρισαν συγκλονιστικές στιγμές. Αυτοί μας έκαναν να κλαίμε στη φιέστα. Αυτοί μας κατέβαζαν στο Λευκό Πύργο δύο φορές. Αυτοί έφεραν δύο ντάμπλ. Βεβαίως, δεν το λησμονούμε. Όμως, δεν μπορείς με αυτά τα παλαιά καύσιμα να ταξιδεύεις όλο το χρόνο και για πολλά χρόνια και για την επόμενη αγωνιστική, αν δεν είσαι αυτός που πρέπει. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή μας, ότι δεν ξέρω πού τελειώνει η, δεν θα πω ανοχή γιατί δεν μου αρέσει η λέξη, πού τελειώνει η παροχή ευκαιρίας και πίστοσης χρόνου για να βρουν τον εαυτό τους από τον προπονητή. Δεν ξέρω πού έχει βάλει αυτό στη γραμμή. Κατά πολλούς θα έπρεπε ήδη να έχει βγάλει κάποια από αυτά τα παιδιά. Κάποιους που είναι ντεφορμέ. Έλα εδώ Ζαμπά, σέρνεις το κορμί σου αγόρι μου. Δεν σε κάνω. Νέο παλικάρι, με τόσα προσόντα, με έκρηξη, με ταχύτητα. Σέρνεις το κορμί σου. Δηλαδή δεν είναι εμφάνιση αυτή. Έξω. Έλα εδώ Πασχαλάκη, αγόρι μου. Δεν ξέρω τι θέματα μπορεί να έχεις προσωπικά ή όχι, γιατί ακούω διάφορα.
Όλοι έχουν προσωπικά θέματα, πάνε στη δουλειά τους όμως. Δύο μέτρα παλικάρι, αν ισχύει αυτό, λέει πραγματικά ότι λόγω χωρισμού και τέτοια δεν ξέρω ούτε μπαίνω. Είναι και unfair να μπούμε στην προσωπική ζωή του καθενός. Αλλά είσαι δύο μέτρα παλικάρι, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι λόγος για να έχεις χάσει την ψυχολογία σου? Έτσι να κάνεις έξω, αυτό λέγαμε έξω με τον Γκιόση που περνούν μέσα. Ρε, αυτός άμα κάνει έτσι έξω, θα πέσουν λεφούσι επάνω του οι γυναίκες. 50. Αν πεις ήθελε μία, δεν τα ξέρω αυτά. Το προσπερνάω. Απλά λέμε, είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές, δεν είναι ρομπότ, βεβαίως. Οφείλεις όμως στη στραβή που θα έρθει στη ζωή σου και μακάρι να μην είναι θάνατη, να μην είναι επανόρθωτα πράγματα. Αλλά το λέω επειδή έχει βουήξει ο τόπος ότι ναι, ξέρεις, γι' αυτό λέει, μα είναι δυνατόν. Ούτε καν θέλω να πω στη διαδικασία. Ούτε καν. Μη δίνεις εκεί που δεν θέλουν να πάρουν. Λέω εγώ πάντα για τις σχέσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πού τελειώνει η γραμμή την οποία έχει βάλει ο Αμπέλ Φερέιρα σε αυτούς τους παίκτες που προσδοκούσε να φορμαριστούν μέσα από τους αγώνες? Ρωτάει, φίλε, σε βλέπω, δεν φορμέ. Ό,τι πάει μέσα, γράφει. Δεν είσαι αυτός που σου να παίρνεις. Έλα δω ρε Βαρέλα, πάλι χάνεις τον παίκτη σου. Έλα δω ρε Ζαμπά, σέρνεσαι. Έλα δω ρε Χιψίρα, λέμε τώρα αυτούς τους τρεις που είναι έτσι που ήταν οι δύο ειδικά κολόνες πέρσι. Στιλοβάτες, οι δύο κορυφαίοι παίκτες. Μου δώσαν προσωπικούς βαθμούς. Ο Βαρέλα Λάδας όλη τη χρονιά και όχι μόνο αυτό. Ηγέτης, μπροστάρης, αυτός που χτυπούσε το τραπέζι μέσα στα αποδυτήρια και έλεγε 35 fucking years, πάμε να τους φάμε. Ο πρώτος που σου ξεσήκωνε. Θα έλεγες ρε φίλε, αυτός έχει έρθει από το πράσινο ακροτήρι, από το Κάπο Βέρντε και συμπεριφέρεται έτσι. Είναι του Μπιώτης από μάνα και πατέρα, γεννημένος να πούμε στη Μαλακοπή. Και πήγε στο 104 δημοτικό σχολείο, έπαιζε στο ρέμα μπάλα αυτός. Αποκλείεται να είναι από το Κάπο Βέρντε. Κι όμως αυτός ήταν που τους ξεσήκωνε πρώτος. Φλόγα στα μάτια. Δεν θέλω να τη λέω τη λέξη. Τώρα πήγε 8.30, μπήκανε μέσα στα σχολεία. Τα παιδιά, και όσοι, 8.30. Γκάβλα. Συγγνώμη για τη λέξη, δεν μπορώ να την περιγράψω αλλιώς. Το είχε πει ο Ζαγοράκης. Αν αυτή λείψει, αν το μαχαίρι στα δόντια δεν υπάρχει, πάνε περίπατο τα συστήματα. Γιατί ακούω συνέχεια τα συστήματα. Βεβαίως, το σύστημα ακόμα δεν μπορούν, φαίνεται. Δείχνουν ότι δεν μπορούν ακόμα να το αφομοιώσουν. Αυτό πάει να παίξει ο Φερέιρα. Δεν φταίει όμως το σύστημα αν δεν κλείνεις την κλειστή σου γωνία, αν δεν την κλείνεις, αν δεν είσαι εκεί που πρέπει να μαρκάρεις τον παίκτη σου, που ξέρεις είναι αυτός ο κυνηγός και θα πρέπει να τον πλησιάσεις, να μην τον αφήσεις ρούπι, που θα πας πάνω στη μονομαχία, που θα κάνεις την έκρηξή σου, που θα τον περάσεις, που θα πέσεις σαν σκυλί πάνω στην μπάλα να αντιφάς μαζί και με τον αντίπαλο και να φτύσεις και την βαλβίδα. Πού τελειώνει λοιπόν η γραμμή? Νομίζω ότι φτάσαμε στη γραμμή. Διότι με ρωτούσαν και φίλοι και ακροατές. Και χθες, σας λέω, είχαμε συζήτηση μακρά με τους μπαμπάδες στον παιδικό σταθμό. Πού τελειώνει ρε Κωστή, παιδιά, αυτό το ξέρει, είναι μέσα στο κεφάλι του προπονητή. Αν θα του δώσει περιθώριο 2 μάτς, 3 μάτς, 4 μάτς, ειδικά η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ λεπτή, γιατί το είπαμε, είναι παίζει μόνο ένας. Μπορούν να παίξουν δύο. Μπορεί να παίξει με 2 back, με 2 4, με 3 4, με 3 extreme, με 3 αμυντικά half, με 50 να πούμε. Δεν είναι. Ο τερματοφύλακας παίζει ή αυτός ή ο άλλος. Είναι αυτή η φύση της θέσης. Και είναι σκληρό αυτό. Πού τελειώνει? Νομίζω ότι φτάσαμε στη γραμμή. Τους έδωσε τις ευκαιρίες. Τους έδωσε το χρόνο να ανακάμψουν μέσα από τους αγώνες. Δεν πέτυχε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο σημάδι, είναι πολύ μεγάλη ένδειξη οριμότητας το ότι κανένας δεν στέκεται στο ότι η ομάδα είναι πρώτη και αίτητη κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει δυσαρέσκεια μετά από το Χ με αυτόν ειδικά τον αντίπαλο. Υπάρχει δυσαρέσκεια, ο κόσμος δεν τυφλώνεται δηλαδή από το ότι ναι, αίτητο, ναι, πρώτη. Βεβαίως, σημαντικό ότι δεν έχουμε χάσει. Αλλά κοιτάμε τις αδυναμίες μας και τα λάθη μας να το διορθώσουμε, γιατί η ίδια αυτή η ομάδα ανέβασε τον πήχη στα ύψη και μας έχει γεμίσει με προσδοκίες πέρα από τις χαρές και τους τίτλους, μας γέμισε και με απαιτήσεις η ίδια. Δεν μπορώ από κάποιον ο οποίος είναι ένας μέτριος ως κακός μάγειρας που δεν ξέρει να τηγανίσει το αυγό να ζητάω να μου φτιάξει μπομφιλέ στη Φάδο. Αμα αφού δεν ξέρει ούτε αυγό να τηγανίσει. Ναι, από αυτόν όμως ο οποίος ήταν master chef και γέμισε ένα τραπέζι με 1000 πράγματα, έχω την απέτηση την άλλη μέρα να μου φτιάξει πατάτες τηγανιτές με λουκάνικα, αυτό το κάνω και εγώ. Θα μου φτιάξει αυτό που με σέρβιρε πέρσι και πρόπερσι. Ασχέτως αν ο σεφ έχει αλλάξει.
Πάω λοιπόν σε διάλειμμα λέγοντας το εξής. Νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτή τη γραμμή. Και ότι ειδικά σε αυτή την ΑΕΚ που την έχω κάνει γιογιό σε τρεις τελικούς, που την έχω κάνει χαρτοκοπτική Μανίνα Σούπερ Κατερίνα, τρεις τελικούς, που τις έχω πάρει, να πούμε, το σκάλπ, δεν μπορώ να πάω έτσι. Χαλαρό στην άμυνα, με ψυχολογία παικτών πεσμένη στα τάρταρα, θα πρέπει να αλλάξει. Τι θα κάνει, το γνωρίζει αυτός. Θα βάλει τον Ζίφκοβιτς αντί τον Πασχαλάκη, θα βάλει τον Ίγκασον αντί για τον Βαρέλα, θα βάλει τον Μπίσεσβαρ στο 10 και όχι στο Νασβέστη, θα επιστρατεύσει, θα δώσει τις ευκαιρίες στον Στόχ που δεν τον έχουμε δει, στο Λάμπρου, δεν το γνωρίζω. Δεν πρόκειται εμείς να το πούμε. Κάνε αυτό, ρε, κάνε αυτό, ρε. Αυτό το ρε σε θεσμούς όπως ο προπονητής του ΠΑΟΚ πολύ με ενοχλεί όταν το ακούω από άλλους. Ξέρει αυτός. Θεωρώ όμως και απαντώ στο ερώτημα ημερών και δικό μου αλλά και δικό σας, γιατί το ίδιο πράγμα σκεφτόμαστε. Απλά εγώ έχω τον μπλιμπλίκι μπροστά και τα λέω και ακούγονται σε κόσμο, ότι νομίζω ότι έφτασε η ώρα που θα αλλάξει πράγματα. Θα είναι το σύστημα να γυρίσει σε 4-2-3-1, θα είναι τα πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν τον δικαίωσαν, που παρά το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα τους έδωσε το χρόνο να ανακάμψουν. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Άστον στον πάγκο να ηρεμήσει δεν σημαίνει ότι τον απαξιώνεις ή ότι τον παίχτη δεν τον εκτιμάς ή ότι τον αποκαθυλώνεις. Δεν σημαίνει αυτό. Ίσα ίσα πολλές φορές η επιμονή σε έναν ντεφορμέ παίχτη τον εκθέτει. Τον βγάζει στον τάκο και αυτό δεν είναι καλό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, καταπληκτικό πρόγραμμα. 27 και 28, δύο ακόμα παραστάσεις τελευταίες από τον Γιώργο Θεοφάνους, 30 χρόνια Θεοφάνους, ο δικός μου ο δρόμος, καταπληκτικό πρόγραμμα, όσοι πήγαν τις προηγούμενες φορές έμειναν ενθουσιασμένοι, δύο ακόμα παραστάσεις στο καζίνο, 2310-491-291, όλο το 24ωρο για προπόληση εισιτηρίων, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public, ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά ενθουσίασος, πήγαν ένα σπουδαίο συνθέτης με τρομερά κομμάτια, φοβερές συνθέσεις για τον Πασχάλη Τερζή, για τον Ρέμο, για τον Βέρτη, για την Ατάσα, για την Χαρούλα, για πολύ κόσμο. Κομμάτια που θα μείνουν στην αιωνιότητα. Πάμε σε διάλειμμα. Ζούμπου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν μας πέφτει με τίποτα. Να ξέρετε, το πάθος, η τρέλα, η όρεξη, το κέφι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Βάζουμε πριν χρόνια. Δώσε, δώσε, δώσε! Βάζουμε χαλί το Arabian Pleasure πριν από χρόνια. Βλέπω στην εκπομπή του Μουτσινά στο δέστο του την Ηλιάκη το χορεύει. Βάζουμε πρόπερση Δημάκη Ανεβείτε, το ακούω στην εκπομπή του. Πέρσι βάζουμε το τσίφτι μου Χαδιάρη, το βλέπω στην εκπομπή. Βάζουμε το Έτσι το κάνουμε Θεσσαλονίκη, το βλέπω στην εκπομπή. Χθες κάνει πρεμιέρα ο Μουτσινάς και παίζει αυτό που παίζουμε, που είναι το φετινό Power Play τη Ζευγαρά. Άνοιξε το! Έλα, 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 έλα να με τρελάνεις. Αμαρτίες έχω. Λέτε να του δίνουν χαρτάκι, φίλε. Ή όταν έρθει η Θεσσαλονίκη να ακούει αθλητήριο Ζουμουσού. Έλα ρε Μουτσινά, έλα. Που, φίλε, τον κατέμοιασαν τόσο πολύ πρώτη εκπομπή στο νέο σταθμό και έχει πέσει το ρεύμα. Σκοτίνιασαν τα πάντα. Έφυγε σε διάλειμμα και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι. Απλά λέω ρε, μου στέλνα μηνύματα χθες η Λιάνα, ο Δημήτρης, ο Γιώργος. Στέλνα μηνύματα. Ρε, σήκω, στείλε πάλι, λέει, κομμάτι, λέει, που το βάζεις, το παίζεις στην εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι δικά μας τα κομμάτια, δεν είμαστε εμείς συνθέτες. Ούτε ανακαλύψαμε την πενικυλίνη, να πούμε. Έτσι, ή το χάπι για την αντιγύρανση. Αλλά λέω τώρα. Άνοιξε το ρε, μαέστρο. Άνοιξε το ρε, δερβίση. Είναι και η γυναικάρα, φίλε, στο κορίτσι. Και τα λέει, ωραία τα λέει. Τα λέει μια χαρά. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Θυμίζουμε, Λάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη με την εγγύηση και τη σφραγίδα της κορυφαίας οδικής ασφάλειας Λάσο σέρβις, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το Άβαλον στο στενό μέσα. Εκεί θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας. Φανοποιία, βαφία, τμήμα υγραεριοκίνησης, ελαστικών, συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Και αφήνετε και το αυτοκίνητό σας και σας δίνουν και αυτοκίνητο να κινηθείτε, αν πρέπει να μείνει μέσα. 47-43-12 με το 23-10 μπροστά, η οικογένεια Χατζοπούλου έχει κάνει Dream Team. Με τους καλύτερους μαστόρους από τα κορυφαία συνεργεία. Ελλάς, Auto Service. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο καλημέρα, το οποίο κάνει σε αυτή. Καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον.
Ο Παφούλιας είμαι. Καλό το Παφούλια, ρε! Τι γίνεται? Τι έγινε? Τι καλά, βγε... καλά, καλά. Δεν βγήκε, δε βγήκε στον Μπατμανίδη? Δύο φορές. Δύο φορές, έτσι. Στις δύο φορές τον Μπατμανίδη, μία δώρο στον Τσατσαρό δηλαδή. Τον Κατσαρό εννοείται. Στον Κατσαρό, πρόσεξε λίγο, άκουσε με λίγο. με τη Σάσα Ντάριο και το Λευτέρη Παπαδόπουλο στο Νέα Ευκαιρία και τη Ροζίτα Σόκου περνούσαμε καταπληκτικά πάθη. Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω? Πού να ξέρω, δεν είμαι μάγος. Πες του τώρα, με ακούει ο Χρήστος που μιλάω, ε? Ο Χρήστος έχει φύγει, πού να σε ακούει? Ο Κιώσκι, δεν είναι εκεί δίπλα. Όχι, όχι, ας πω τι κάνουμε με τους συγχωλήτες για να μην τους κουράζουμε. Πατάνε ένα κουμπί που λέει play και φεύγουν. Τους ξεκουράζω, τους στέλνω δύο ώρες για καφέ. Ωραία, Παρασκευή. Ναι. Θα βγω τον Μπάμπι να μιλήσω. Είναι υπόσχεση ή απειλή? Όχι, δεν είναι απειλή ούτε υπόσχεση. Θα βγεις. Από πού θα βγεις να μιλήσεις? Ήσουν κάπου μέσα. Να έρθω από κοντά να μιλήσω μαζί του. Αυτό ναι, αλλά είπες θα βγεις. Από πού θα βγεις, ήσουν κάπου μέσα. Από το Άγιο Όρος. Από το Άγιο Όρος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άκου. Να μου υποσχεθείτε άμα δει το Χρήστο ένα καφεδάκι μέτριο την Παρασκευή. Παραγγελιά, χώσιμο κέρασμα κουτραντάν από αέρος δεν έκανε κανένας, Πάφη, να ξέρεις. Ο Χρήστος ακούει και θα κεράσει, λέει. Φρέντο εσπρέσο θέλω Παρασκευή. Φρέντο εσπρέσο κιόλας, μάλιστα. Θα σε περιμένει. Η Χριστίνα είναι καλή κοπέλα. Και η Χριστίνα, βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι, άκου. Να σου περιμένουν πέντε και... αυτοπυρπολούνται αυτοί που περιμένουν, να ξέρεις. Ναι, ναι, μισό λεπτό υπόθεση. Ένα μισό λεπτό, κυρία μου. Ναι, ναι, βεβαίως. Άλλη παραγγελιά. Ναι, όχι, άλλη παραγγελιά. Να σου πω, έχει ένα φούρνο τη Σταυρούπολη, το καλύτερο, το Πέτρος φούρνο. Να περάσουμε από εκεί να πάρουμε κάτι, μήπως. Και διαφήμιση κάνεις. Ναι, είναι πολύ οικονομικά. Να κάνει καλό σκόντο ο Δημήτρης εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε Πάφη! Και αυτά! Πολύ. Λοιπόν, χαίρομαι που μιλήσαμε για μπάλα. Την Πέμπτη σημαντικό. Παρασκευή, Πέμπτη κληρωνόμαστε το πράγμα. Κληρωνόμαστε, είπε. Είσαι συνταξιούχη στο δημόσιο, όχι. Απλά έτσι. Όχι, 200 ευρώ. Αλλά θα ήθελες να είσαι. Φιλιά! Γεια σου, Πάφη! Γεια! Πάρα φοβερά τηλεφωνήματα. Δηλαδή, αυτά είναι που τρελαίνουν την πηξίδα μου. Που έλεγε και η Ευρυδίκη. Ναι, καλημέρα σα. Καλό το παιδί, Γιώργο! Δεν τον είπε στον Θέντο, με φρέντο, με κανέλα, για μέσο, με κανελίτσα. τι τραβάω ο άνθρωπος, ρε, τι τραβάω. Για πες. Καλά, περιμένετε εσείς να μην κάνω ανακοινώσεις διαμαρτυρίες. Όχι, αφού το πακετάκι ήταν πριν και μετά, δεν λέει πριν και μετά περιποίηση. Εδώ στεναχωρηθήκανε περισσότερο από την ισοπαλία που χάσανε τη νίκη μέσα από τα χέρια του στο τελευταίο αυτό. Με την ισοπαλία που έφερε ο Ολυμπιακός. Ναι, να σου λέει τζάμπα κάναμε να πούμε, εμείς σκιστήκαμε εκεί πέρα. Κρίμα. Εκεί έπεσε μεγάλη στεναχώρια. Γιώργο μου, 13 μάτς ο Γαύρος με ξένο διαιτητή, 2 νίκες. 14. Καταλαβαίνετε γιατί έχει σκύλια. 14, μπορεί να κάνω λάθος. Δεν το έχω μπροστά μου. Καταλαβαίνετε γιατί ο Μπαρμπασάβας χθες πάλι βγήκε και έλεγε το «Η ξένη, ο Περέιρα, ντροπή και του είπα τι είναι αυτά, να φύγεις, δεν σε θέλουμε». Σώπα ρε Μπαρμπασά, αλήθεια. Άρα γιατί δεν τον θέλει ρε Γιώργο, εσύ καταλαβαίνεις, εγώ... για πες μου. Τι να πω ρε, αυτή μια ζωή αυτή ήταν, οι άνθρωποι τελείως. Πιο γραφική και από βόλτα με γόνδολα, εγώ με ολόγιο μου φεγγάρι στη Βενετία. Για πες. Περιμένω από τον αθλητικό εισαγγελέα να καλέσει τους δύο ποδοσφαιριστές του συμπολίτη, οι οποίοι προκαλέσανε και σε δύο γκολ, δεν θα έμπαινε ο κόσμος, εντάξει, είναι παρεμένος. Ο καθένας είναι την τρέλα του, που πάει άλλος δίδυνα. Μα αυτό το σκοπό είχαν, ήταν δασκαλεμένος, ναι. Αυτός το έχει ξανακάνει, ο Ιντέγε. Γιατί περιμένω ο εισαγγελίος, ο αθλητικός εισαγγελίας... Να τον καλέσει και να τον τιμωρήσει. Αν ένας θολωμένος σήκωνε και πετούσε το κινητό του να πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί. Για πες. Μα αυτό ήθελα. Κάποια στιγμή ο Κολτσίδας, ο μεγάλος τεχνίτης αυτός του ποδοσφαίρου, κάτι έκανε με τα χέρια. Πάμε, φεύγουμε αυτά. Αυτά είχε δει από τον Μπαρμπασάβα. Επιτρέπεται ρε παιδιά. Έλα, παίξε. Εμείς το καταλάβαμε ότι θέλουν, ότι είναι ο αγώνας της ζωής τους. Η μαϊμού, ό,τι βλέπει το κάνει.
Να πάρει ευχή, να πάρει. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν φταίει κανένα. Εμείς φταίμε. Δεν ξέρω αν είδες, ξεκίνησε η δίκη της Δευτέρας. Κάθισε στο Open. Εάν δεν ξέρουν οι... Το μαϊμού δεν το είπες για τον Κολτσίδα. Το λες γενικά ότι μία μαϊμού, ό,τι βλέπει, το μιμείται, έτσι. Ναι. Γενικά μιμείται. Το λες. Ναι, 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 εντάξει. Δεν θέλω να πάμε σε τέτοια φρασιολογία. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει. Το παίρνω πίσω. Εντάξει. Διότι είναι ομορφάντας και δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γιατί... Τώρα μιλά σωστά. Ναι, τελικά χθες ξεκίνησε η δίκη της Δευτέρας. Ναι. Η οποία μέχρι ώρα μία και μία μισή μπόρεσε και κάτι να την πάρω. Άντεξε, Ερθυρίο. Και τώρα είσαι και ξύπνιος και βγαίνεις και στην εκπομπή και πρώτος κιόλας. Δεύτερο. Κασκαντέρ. Μετά τον ηγούμενο. Όχι, όχι. Ο ηγούμενος θεωρείται τελευταίος από τον Μπατμανίδη. Δεν, είναι, δεν θεωρείται πρώτος δικός μου. Λοιπόν, και πήγαινε, δείξαμε για το κόλπε κύρωθεν. Ναι. Ο... Βάναν γραμμή. Ναι. Ναι, ο παρατηρητής διατησίας είπε ότι είναι κόλ. Ναι. Ότι ο ποδοσφαιριστής του Άρη το πατού σου για ναι, δεν πειράζει. Πάμε. Είναι πιο μπροστά από τον Πίσεβερ. Μάλιστα. Γιατί δεν πήγε ο Σιδηρόπουλος στο ΒΑΡ. Και γιατί δεν βγήκε γραμμή. Το είπανε. Και αναφέρανε χθες πολλά για το καράβι το οποίο ξεφανίστηκε. Το καράβι. Ναι, είναι το οποίο αυτό με την έδωσε στεγνά η πλειοκτήτρια του Νουρ 1, τον κύριο Κοτσόνη. Η ανακρίτρια. Έφυγε. Απαράτησε όλο και έφυγε, πήγε στην Αμερική. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Οι άλλοι που δίνανε τον διατητή εξαφανιστήκανε, πήγανε στην Αργεντινή. Πλήθηκαν με Άζαξ. Είναι αυτό που τα κάνει αόρατα, θυμάσαι. Λούστηκαν με Άζαξ. Ας κλείσω να χαιρετήσω γιατί θα με βρίζουν οι υπόλοιποι τέσσερις. Τα λέμε. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Δίνουμε και τραπέζι στην Κρεατούμπα σήμερα. Ένα καταπληκτικό τραπέζι για 4 άτομα. Να πάτε την Κυριακή, να γουστάρετε, να φάτε όπως δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Μου λέτε να σας βάλω στην κλίση. Έλα, Άκη. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, τα γόρι μου. Καταρχήν, επειδή ήμουν εκεί ο Κολτσίδας, επί 5 λεπτά φώναζε, πάμε να φύγουμε. Ναι, εντάξει, okay. Έχουμε φύγουμε. Μπροστά μας την ΑΕΚ, την ΑΕΚ. Μπράβο. Και δεν μας παίρνει να ασχολούμαστε άλλο. Εγώ να πω κάτι για τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης είπε ένα σωστό πράγμα που το λέω εγώ και εδώ και καιρό και χρόνια, όχι τώρα. Δεν υπάρχει ντέρμπι, ρε παιδιά. Ποιο ντέρμπι? Το ντέρμπι το λέτε εσείς που θέλετε να σκαρφαλώνετε πάνω σε εμάς. Yes. Να κρατιέστε από τις κάλτσες μου, γιατί από πιο πάνω δεν μπορείτε να κρατηθείτε ακόμα. Είστε πολύ χαμηλά. Λοιπόν, αυτό είπε ο Λευτέρης. Δεν υπάρχει ντέρμπι. Τώρα και ο Πανιώνιος μας έπαιξε έτσι. Και η άλλη ομάδα του Αγρινίου μας έπαιξε έτσι. Γι' αυτό δεν μπορεί να του κατηγορήσει κανένας τον αντίπαλο, φίλε. Όχι, δεν μπορεί. Θέλω να τα λέμε όλα, Άκη. Ναι, λέει, όταν λέει, κοιτάξτε. Πρόσεξε, άκουσε με λίγο. Άλλο λέω, ποδοσφαιρικά θα μιλήσω. Για ποδοσφαιρικά. Δεν λέει πουθενά ότι ο άλλος πρέπει να έρθει και να παίξει μπάλα να ανοιχτεί. Έτσι ναι, παίξω. Όταν δεν έχει ομάδα, αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, αλλά αυτό εγώ πρέπει να το ξέρω και να το αντιμετωπίσω. Ας έρθει να παίξει κλεφτοπόλεμο. Δεν λέει σε κανένα συμβόλαιο ότι θα έρχεται ο άλλος και θα παίζει μπροστά φουλ επίδεση και θα είναι ανοιχτό. Δικαίωμά του να παίξει. Δεν το ξέραμε ότι θα παίξει έτσι ο Άρης. Πώς δεν το ξέραμε. Ή ότι τι θα έρθει, ας πούμε εδώ ο Πανιώνιος και θα παίξει μπροστά όλοι. Θα είναι κλειστοί όλοι πίσω. Εγώ εδώ ρίχνω, εκεί θέλω να καταλήξω. Ρίχνω φταίξιμο στον προπονητή. Ρίχνω φταίξιμο στο τεχνικό διευθυντή που τα ξέρει και τους γύρω που είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ μέσα, στο γήπεδο που είναι. Έπρεπε να τον πούνε ότι αυτοί θα έρθουν να παίξουν έτσι. Γιατί έτσι. Τους βάλανε κάποιοι άλλοι. Όπως είναι η ταινία του Βουτσά που περίμενε από τον Κωνσταντάρα από την Αμερική που θα σε κάνω πριγκίπισσα, πώς λέει και την Κιντόργο. Περίμενε το δολάριο. Γιατί δεν έχει αυτός, έχει καβούρια ας πούμε. Έτσι. Ναι. Ξέρετε ποιος έχει καβούρια. Αυτό ακριβώς συνέβη. Τώρα, το να λέμε όλη τη βδομάδα, όλο το μήνα να μιλάμε τι με τον Άρη. Εντάξει, μας ο αντίπαλος μας είναι. Άκη, αυτό ήθελα να πω ότι. Τώρα πλέον δεν πρέπει, γιατί θα είναι λάθος, αυτό θα εξυπηρετήσει συγκεκριμένους, το να γυρίζουμε και να κοιτάμε πίσω.
τελειώσαμε με αυτό το μάτς. Πίσω κοιτάνε μόνο αυτοί γιατί δεν έχουν να δουν τίποτα μπροστά. Μα αυτοί θέλουν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς, αναμπουμπούλα, να κάνουν, οκ, εντάξει. Εμείς έχουμε μπροστά μας την Κυριακή ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με διαφορετικό πρόσωπο γιατί αυτούς τους έχουμε σε τρεις τελικούς ματσακονιάσει και θα σκυλιάσουν να μας έχουν κερδίσουν. Έχουν ένα δίκιο όμως τα παιδιά, οι διπλανοί δηλαδή. Τόσα χρόνια. Πάλι εκεί γυρίζεις όμως. Όχι, άλλο λέω. Τόσα χρόνια ακούνε από δημοσιογράφους, γιατί ακούν ραδιόφωνο αυτοί πολλοί. Ακούνε, αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί ήταν στη Γ, ήταν στη Β. Ξέρεις, αυτοί παίζαν μισό λεπτό την ημέρα και τον ΠΑΟΚ παίζουν 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα. Ναι, αυτό τους ενοχλεί. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Κατάλαβες, έχουν δίκιο τα παιδιά μου σε αυτό. Εγώ λέω το εξής. Τελειώσαμε με αυτό. Είναι λάθος τα απόνερα, οι μετασεισμοί, να μας ταράζουν και μετά από το τέλος, Κυριακή βράδυ, τελεία. Ο προπονητής να μην κάνει τον Ντούντορ, όπως έκανε τον Ντούντορ, θυμάσαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι. Όπως έκανε και στην αρχή ανυποχώρητος σε ένα σύστημα. Κύριε λοιπόν, Φερέιρα, στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που περιμένουν να παίξουν. Δοκίμασέ τους, δεν θα σε πει κανένας τίποτα και να σε πει, δεν πειράζει. Περιμένουμε να δούμε. Τον Νίγκασον. Περιμένουμε να δούμε τον Λάμπρο. Όπως είπε χθες και η Εύη. Το Γαϊτανίδη. Το Γαϊτανίδη. Πού είναι ο Γαϊτανίδης, παιδιά. Δώστε ευκαιρίες. Βλέπεις ότι τα παιδιά είναι λωμένα. Ρίχτους μέσα. Ρίχτους. Υπάρχουν παιχταράδες μέσα στην ομάδα που πρέπει να τους εμπιστευτεί. Τελείωσε. Όταν δεν τραβάει ένας, τραβάει ο άλλος. Δώσε σε όλους ευκαιρίες. Τι μπορείς να πάρεις, Άκη, από αυτούς που δεν έχουν παίξει. Την τρέλα που ίσως αυτή τη στιγμή να μην την έχει ο Πασχαλάκης, ο Βαρέλα ή ο Ζαμπά. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα και με βάζαν 5 λεπτά την τελευταία, ήθελα να μπω στα 5 λεπτά και να βγάλω 90 λεπτά μέσα. Ό,τι δεν έβγαλα, κατάλαβες. Έχει, Νεάκη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ζουμουσού λέμε. Τι είναι το ζουμουσού, λέει η Αντριάννα. Το ζουμουσού είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι το σλόγγαν μας, είναι το μότο μας, το γαμότο μας, είναι η κοσμοθεωρία μας. Όχι μόνο για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινοπολιτών, για τη ζωή γενικά. Είναι η νοοτροπία μας, το σκεπτικό μας, είναι ο χαρακτήρας μας, είναι αυτή η παρέα. Στα λέω έτσι τάκα-τάκα, Αντριάννη. Λοιπόν, Αντριάννα, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα σε όλο το Ζουμουσάκι. Καλώς το Θουβού. Καλώς το. Έλα Γιώργο. Κωστή, θα πω κάτι για να τελειώνουμε με τον Άρη. Αυτό. Πάμε τώρα για την ΑΕΚ. Πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο το παιχνίδι με την ΑΕΚ από ότι είναι τα υπόλοιπα. Γιατί ειδικά με στην έδρα τους. Θα ανοιχτούν. Δεν θα πάνε να παίξουν κλειστά. Ναι, ναι. Δηλαδή 2-3 έδρες αν παίξουν έτσι στο Καραϊσκάκι, στο ΆΚΑ και στο Σάρι σε κανένα λεωφόρο. Πάντως, συγχωρείς που σε διακόπτω, να ξέρετε μετά από 3 χαμένους τελικούς, μετά από 3 ταπεινωτικές κατακτήσεις τίτλων από την ομάδα μας. Έρχεται η τόρτη. Πραγματικά, δεν ξέρω. Μακάρι! Μακάρι, έτσι, αλλά να ξέρεις, αυτοί είναι λυσσασμένοι. Βλέπω δηλαδή, όταν έχεις 3 φορές, ο άλλος έχει κάνει, φίλε, σε φωνάζουν μπαμπά. Όταν λοιπόν έρχεται ο μπαμπάς, θα κάνει τα πάντα για να δείξω πράγματα. Άρα θα πρέπει να πάμε εκεί ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικά ο νεροκουβαλητής. Ειδικά αυτός, ο οποίος είχε έπαθε δισκοπάθεια, να πούμε, από τα κουβαλήματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά ας πούμε θεωρώ ότι ο Εσίτη θα μπορούσε να παίξει αυτό το μάτς ίσως. Κάτω λες, κάτω. Ναι, πιθανόν να το βάλει. Ναι. Τον Εσίτη δεν τον έβαλε επειδή ήταν τραυματίας. Δεν τον έβαλε, δεν τον χρησιμοποίησε. Ο Εσίτη, του βγήκε το όνομα εντός αγωγικών επειδή δεν έκανε παιχνίδι, επειδή έχασε την μπάλα. Μα δεν είναι αυτός ο ρόλος του, ρε παιδιά. Ναι, δεν είναι ο ρόλος του αυτός. Παιδιά, δεν είναι αυτός. Γιατί ζητάτε σε μία ψαροταβέρνα να σας σερβίρει γύρω. Δηλαδή, αυτό σερβίρει αυτό. Ναι, είναι δεν κόφτες, ξέρω είναι. Αν παίξει, ας πούμε, παράδειγμα, Πουχού, Ξάρι, εσύ, τη οχτάρι, μίση, τη δεκάρι, Ογκούστο, Πουχού, με 2 χαφ, κατάλαβες. Δέκα, στο 10, φίλε, πρέπει να είναι ο Μπίσεσβαρ.
Μπίσιφαρ, εντάξει. Ένα λάθος που έκανε προχθές ο προπονητής μας, ένα λάθος είναι που τραυματίζει το Πέλκας και δεν βάζει τον Μπίσιφαρ στη θέση του. Απενεργοποίησε ένα όπλο. Ο Αφάνας είναι αυτό, είναι πλασμένος για εκεί. Είναι φτιαγμένος εκεί, Μανούλα. Μα, αλλά... όχι, μα βάζει και το Ζαμπά που γενικά είναι σε κακή κατάσταση. Εκεί τα μπορεί προπονήσει να του βγει και κανένα δυο φάσεις και δεν θέλει να το δοκιμάσει. Εντάξει, βλέπεις ότι. Οκ, okay, το κάνεις. Βλέπεις όμως ότι δεν σου βγαίνει. Άλλαξε το μέσο. Δεν το ξανακάνεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θέλω... δεν νομίζω. Καταλαβαίνω ότι μαθαίνει ακόμα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι ήρθε ξαφνικά. Κοίταξε. Του δίνουμε μάλλον όλο το χρόνο, την πίστοση, αλλά πρέπει κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι ο Μπίσης Βαρ είναι 10. Από την πρώτη μέρα πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να περιμένεις, ας πούμε, 3 μήνες για να βάλεις το Ζαμπά εκεί. Κοίτα, ίσως είναι μια πεπατημένη. Δεν ξέρω. Πήγε να κάνει κάτι στο μυαλό του που δεν το βρήκε. Δηλαδή και Πέλκας και Μπίσης Βαρ αλλιώς δεν χωράνε και οι δύο. Λέξει. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού που... Να φύγει. Τι να φύγει. Θυμηθείτε λίγο πόσο χρόνο δώσαμε στο Λουτσέσκου στην αρχή. Όχι, πόσο χρόνο δώσαμε... Επειδή το διαβάζω. Έτσι, πόσο χρόνο. Εγώ, θέλουμε όμως να προσαρμοστεί, να καταλάβει πράγματα γρήγορα. Αναγκαστικά πρέπει να γίνει έτσι. Ρε, θα καταλάβει, είναι έξυπνος. Απλά θέλει και αυτός να δει η διεισόμαση κάποια πράγματα. Δηλαδή και εσύ αν πας σε μια καινούριο χώρο, σε ένα καινούριο ραδιόφωνο που έχω και σου πούνε αυτός είναι έτσι, έχεις κάποιον εκεί δύο και σου πούνε αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, κάποια πράγματα θα δεις και μόνο στο δικαιωμάτιο. Ναι, αλλά συγκλίνω όμως, ρε Γιώργο, αυτό λέω. Ναι, δηλαδή, ξέρεις κάτι, εδώ κάνουμε ας πούμε, δεν έχει τζάμι μεταξύ του ηχολήπτη και του παραγωγού. Μπορείς να του μιλάς. Αλλού έχει τζάμι ή κάνεις όρθιος εκπομπή ή τα μικρόφωνα έτσι ή κάνεις μόνος κονσόλα. Προσαρμόζομαι. Λέω παιδιά, εγώ έτσι το έκανα μέχρι τώρα, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να προσαρμοστώ. Δεν είπαμε να κάνεις κόντο σε όλες σου τις αρχές. Σε αυτό που έχει στο μυαλό του είναι πολύ ωραίο αυτό που θέλει να κάνει ο Φερέιρα, παιδιά. Να παίξει επιθετικά και να μην είναι σφιχτή ομάδα και να πηγαίνει σε, πολύ, σε παιχνίδι τελείως. Αλλιώς, ναι. Αλλιώς ξέρεις πώς πρέπει να γίνει, αλλιώς διαφορετικά. Θα πρέπει να πάει την πεπατημένη, να στο πάω ανάποδα. Να πάει την πεπατημένη, να παίξει 4-2-3-1, να περιμένει να παίζει άλλο σύστημα από αυτό που θέλει, να περιμένουμε το Γενάρη να κάνουμε 2-3 μεταγραφές, να πουλήσουμε 2-3, να έρθει το καλοκαίρι, να πάρει 10 παίχτες, να φύγουν άλλοι 10 και να ξεκινήσει να εμπεδώσει τη καινούργια ομάδα, τη δική του φιλοσοφία, πια θα βγω και κούρευτο. Έγινε Θουβού. Ευχαριστώ, ζούμου σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι? Ένα, δύο, τρία αυτού και καλώ το Μένιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, γόρι μου. Βαζίνεις το βήμα. Έλα. Λοιπόν, ηρεμήστε, ρε. Όλα πηγαίνουν όπως πρέπει να πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Απόδειξη το ότι έρχονται οι άλλοι φοβητσιάριδες και παίζουν 27 λεπτά ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Μπίσερμαν, να πω την άποψή μου. Συμφωνώ ότι είναι δεκάρι. Δεν ξέρω για ποιο το βάζει. Έχουμε ένα άσχημο. Θέλουμε να εκφράσουμε όλοι την προπονητική μας άποψη και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό βγαίνει σε γκρίνια. Ή σαν γκρίνια, όπως θέλετε. Όποιος καταλαβαίνει αυτά που θέλω να πω, τα καταλαβαίνει. Από εκεί και ύστερα. Τι συστήματα να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος έχει έρθει εδώ και παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αν νομίζετε ότι θα κάνει γκάλοπ σε αυτά που λέμε εμείς, σωστά ή λάθος, που όλα είναι λάθος, δεν έχουμε δικαίωμα άποψης στον προπονητή. Έχουμε δικαίωμα άποψης, δεν έχουμε δικαίωμα να του επιβάλλουμε την άποψή μας. Μα αφού το επιβάλλουμε όμως. Όχι, γιατί αυτό που λέμε είναι λάθος. Άκουσε με λίγο. Εμείς λέμε την άποψη, όλοι μας, όλοι και εσείς. Μα λέει ο Μένιος, μπορεί να πει τώρα 5 λεπτά, μα θέλετε και καμιά 35 λεπτά και να κάνουμε όπως θέλουμε. Ναι, θα πει την άποψή του, τέλος, εντάξει. Ναι, αλλά... Τώρα τι να λέμε, δεν μπορεί να γίνεται, αυτός ο άνθρωπος ήρθε, θα παίξει το ποδόσφαιρο που έχει στο μυαλό του, το επιθετικό που το χαιρόμαστε όλοι εμείς που είμαστε υπέρ του να φάμε 4 και ας φάμε 3, γιατί 37.000 κόσμος προχθές χειροκροτούσαν και εκστασιασμένοι και έδωσαν συγχαρητήρια τον φίλο μου τον Κώστα που ήταν μέσα του, λέω είστε πολύ μεγάλη φιλαθλή ρε φίλε. Η ομάδα δεν παίρνει το παιχνίδι και τους χειροκροτάτε εκεί. Γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε σαν φιλάθλοι. Εντάξει, και αυτό γιατί είναι ήρεμοι οι φιλάθλοι μας. Γιατί βλέπουν ποδόσφαιρο. 37.000 πού? 40, μέσα στο γήπεδο. Δεν χωράει. Για το γήπεδο λέω. Στην Τούμπα. Ναι. Δεν χωράει 40. Έλα ρε φίλε, τώρα. Okay. Πόσες χιλιάδες εισιτήρια, 28.500. 28.700. Τα εισιτήρια. Και άλλες 10.000 παραπανήσεις είναι. Άσε τώρα, ξέρουμε τι λέμε. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, δεν διαφωνώ. Λοιπόν.
Υπήρξαν και αποδοκιμασίες αυτή τη φορά. Και όλα τα παιχνίδια έξω είναι πολύ πιο εύκολα. Θα είναι. Εμείς τα κάνουμε εύκολα. Όσοι θα προσπαθήσουν να μας παίξουν για να μας κερδίσουν, θα είναι πιο ευάλωτοι. Για να μην λέω, ξέρεις πολύ καλά, δεν μου αρέσουν οι αερολογίες και οι μεγαλοστομίες. Εντάξει, τα παιχνίδια όλα έχουν τις δυσκολίες τους. Αλλά πιο δύσκολα τα παιχνίδια της Τούμπας από ό,τι τα έξω. Ειδικά άμα έρθει κλειστή ο αντίπολος. Σωστό. Αυτό θα γίνεται. Έγινε μένιο! Λοιπόν, και κλείνω ως εξής. Συγγνώμη προχθές από όλους τους άλλους που έφυγα στο 32, αλλά αυτή την κατάνια του Άρη, την σημερινή δεν μπορούσα να την αντέξω. Έγινε. Δεν ποδόσφαιρο. Σε λοιπόν, χαιρετώ. Τα φιλιά μου, ρε, μην ανησυχείτε. Φιλιά. Μην ανησυχείτε. Γεια σου, Μένιο. Γεια σου, Μένιο. Πάμε δύο γραμμές τελευταίες ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Παρακολουθεί, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Λεβέντη. Με την πρώτη, τι, τα έκλεινε, έκανα, τι έγινε. Δύο έφαγες. Ναι, πάμε για κλείσιμο, έλα. Πάμε στα λάρα μου, έλα. Κωστή, ναι. Εμείς όλη την κριτική μας την κάνουμε καλοπροαίρετα. Και ας το πούμε συσταγωγικά, η πίεση που ασκούμε είναι για να βελτιωθούν και βέβαια. Θέλουμε να παίζουν καλύτεροι. Πιστεύω και ο προπονητής θέλει, αλλά καμιά φορά μπορεί να κάνει λάθη, έτσι. Μα δεν δε μιλάμε για να δημιουργούμε ούτε πρόβλημα, ούτε αναμπουμπούλα, αλλά και όταν βλέπουμε κάτι λάθος, πρέπει να το επισημαίνουμε. Μιλάω κάθε μέρα τα ίδια και σας κουράζω. Έτσι, είναι λάθος να κάνω τα στραβά μάτια όταν βλέπω κάτι στραβό. Άλλο αυτό. Κι άλλο, άντε, κάνε αυτό, άχρηστος, ένας άχρηστος, ο άλλος, αυτά να δημιουργούμε, ούτε να στραβοστρό, μπάχαλο. Ούτε όχι, όχι. Στραβοστρόμηδες υπήρξαμε ούτε τίποτα. Εμείς κάνουμε πόσα χιλιόμετρα κάθε Κυριακή όταν παίζει η ομάδα, γιατί την αγαπάμε πραγματικά και όσο μπορούμε στηρίζουμε με τις δυνάμεις μας. Αλλά... Εγώ στέλνω και το στραβοστόμι που λέμε. Ναι. Σέβομαι το έχει φάει τα χρόνια του στα γήπεδα και την άποψή του. Εφόσον λέει την άποψή του και φτάνει μέχρι εκεί. Όχι όμως να δημιουργείται εσωστρέφεια, να τα απαξιώνουμε όλα, να γίνεται μπάχαλο η ομάδα, επειδή κάποιος δεν γουστάρει έναν παίχτη ή θέλει ντε και καλά να γίνει αυτό που το δικό του, που θεωρεί αυτός ότι είναι σωστό. Απλά το γεγονός, ξέρεις, είναι κουστή, ότι εμείς με κόντρα διαιτησία, ο άλλος στο ΒΑΡ, να μην το δώσουν ένα απέναντι εμάς, ούτε καν να πηγαίνει να το δει στο ΒΑΡ. Δηλαδή, κυριολεκτικά είμαστε με κόντρα διαιτησία και είμαστε πάλι πρώτοι. Δηλαδή, παντού. Ας το πούμε, και αυτή την κακή, τις κακές εμφανίσεις που έχουμε κάνει, δεν τις έχουμε πληρώσει, ας το πούμε, σωστό. Όσο θα θέλαμε να τις πληρώσουμε. Έκατσε και το αποτέλεσμα, ο πεθαμένος Βάζελος έφερε ισοπαλία με τον Γαύρο και έτσι δεν. Ο οποίος Γαύρος, παρεπιπτόντος, επειδή διαβάζω τώρα, δεν ήταν αυτός που έπρεπε, λέει, και που ήταν πριν την Τότεναμ. Τι ήταν πριν την Τότεναμ? Χ με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι πέναλτι στον Παράλες. Ένα μηδέν με πέναντι που με τη Λάρισα, ακόμα θα μου. Βεβαίως, και με ένα σούτα περνάει εξιστά, με το Βόλο μέχρι το 70 το μάτς πεζόταν στα ίσια. Τι έκανε δηλαδή ο Ολυμπιακός πριν από την Τότεναμ? Απλά τους χαϊδεύουνε, ρε φίλε, τους χαϊδεύουνε. Σμπρόξιμο, φίλε, από παντού. Αυτό και προπαγάνδα για να νομίσουμε οι υπόλοιποι ότι αμάν το μεγαθύριο απέναντι. Σόπαρε. Ο πεθαμένος φετινός Παναθηναϊκός και τους έκανε, τους πήρε το χι, χαβαλέ. Έτσι. Εγώ θα συμφωνήσω ότι την Κυριακή τακτικά, άμα το διαβάσει το προπονητής, μπορεί να είναι και πολύ εύκολο το παιχνίδι, γιατί αυτοί θα παίξουν ανοιχτά και εμείς είμαστε γρήγορη ομάδα. Το θέμα είναι λίγο να τους ξυπνήσει, λίγο να κάποιοι παίκτες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και μια αλλαγή σου είναι και ο Πάγκος είναι φάρμακο, έχεις και άλλους παίκτες, δώσει ευκαιρία και στους άλλους. Θυμηθείτε λίγο πώς κάθισε στον πάγκο ο Πρίγιοβιτς. Και πώς γύρισε μετά από την παραμονή του στον πάγκο. Δεν απαξιώνεις ένα παίχτη. Ας τον λίγο να ξεκουραστεί, να ανακτήσει δυνάμεις, να δουλέψει σκληρά, να πεισμώσει, να πληγωθεί λίγο ο εγωισμός του ο ποδοσφαιρικός. Συνέχεια, και να πει, μ' άφησες έξω, εμένα που πέρσι ήμουνα κολόνα, ήμουνα από τους προτεργάτες, τώρα θα δεις. Αυτό περιμένουμε. Τη φλόγα στα μάτια, ρε παιδιά. Και βάλε Γαϊτανίδη, βάλε Λάβρου, βάλε Ίγκασον. Δώσε σε αυτά τα παιδιά. Όποιος εξέδεσε, για καλό σου ήταν και καλό της ομάδας. Δώσε σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία τους και αν δεις ότι δεν την αρπάζουν, όχι με ένα δεκάλεπτο, ούτε με μισό μάτς. Δώσ' τους λίγο χρόνο. Στο Λάβρου, στο Γαϊτανίδη, στο Στόχ. Δώσ' τους λίγο χρόνο. Βάλε τον Ίγκασον, βάλε τον Ζίβκοβιτς. Δηλαδή, ανακάτεψε λίγο το πράγμα. Για να προχωρήσει. Λέω εγώ. Σε ολόκληρη Μπαρτσελώνα, αυτός ο Βαλβέρδο που για μένα λίγο για την Μπαρτσελώνα έβαλε ένα που είναι 17 χρονών. Ο Φατή. Ανσού Φατή. Ναι. Τρομερό. Εμείς στις ακαδημίες μας ακούμε 15 χρονών ένας μάγος, 16 μάγος. Βάλτε και ένα μάγο μέσα να το δούμε, ρε παιδιά. Έτσι. Σωστό. Έγινε, στελάρα μου. Πάω σε διάλειμμα. Αυτά ακούσετε. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε πρώτη ώρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίζη Κολαίδη. Έλα ρε Λένα!
Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό με τηλεορασάρες Sony. Με φοβερή τεχνολογία, με φοβερή ευκρίνεια και ήχο, με φοβερά χρώματα. Εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και οτιδήποτε θέλετε σε ηλεκτρική συσκευή, ειδικά αυτό το διάστημα όμως Sony. Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Ψαρούκλες, πεντανόστιμο όμως χοβαλάει ο τόπος. Στον πάγκο όλοι οι παίκτες, εκεί οι βασικοί. Πεντανόστιμο όλα, 214.000 για το Δικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου 237.163. Με υπέροχα παγωτά, τούρτες, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, σιροπιαστά, ψωμάρες, καφεδάρες το πρωί, υπέροχα όλα, πεντανόστιμα. Και κρεατούμπα, πόντου 10, ψισταριά και ψητά και μαγειρευτά, 9.26.740, δίνουμε τραπέζι για 4 άτομα σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μέσα από τα σταθερά, αφού είναι τσιτσί, αφού είναι φαγητό, μέσα από τα σταθερά τηλέφωνο να πάρετε την παράση, να πάτε να φάτε εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη απέναντι από τη θύρα 8 του ναού. Επιστρέφουμε! Έτσι! Το έχεις μέσα σου, αγόρι μου, εξωτερήκευσέ το. Γάτο, σκόρπισέ το στο μουσαϊκό, κάνε μου χαμπέτι, κάνε χαμό, κάνε σου λουμουτρούχου μια καραπιπερίμ. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Κρυσταλιέρες έχεις, Λεβέντη! Ε? Άνοιξε το! Έτσι! Έτσι! Ζούμου σου λέμε! Ρε το γιώσι ρε! Σκαρνάκια! Να να! Βάλε, βάλε τα κλαρινά τέρμα. Έτσι! Εμείς εδώ κάνουμε μουχαμπέτι το πρωί! Εμείς εδώ στο Λίμπερο και σας ετοιμάζουμε και άλλα ωραία πράγματα, πρώτο Θεός, να ξέρετε. Άνοιξε την κρυσταλλιέρα εκεί που λέει κινέζικα βάζα. Δεν σπάμε πιάτα, είμαστε κατά του σπασίματος των πιάτων. Σπάμε κυροπήγια, σπάμε βάζα. Σπάμε πυρήμαχα, μπογάνες από αυτά που βάζει η γιαγιά το ψητό την Κυριακή. Πώς τα λένε αυτά ρε, τα γυάλινα που βάζει μέσα το ψητό στο φούρνο. Ε, πυρέξ, α, τα πυρέξ, αυτά τα πυρέξ. Θέλω να αποθεώσω όλους αυτούς που αποφάσισαν όταν έψαχναν να βρουν ένα όνομα για κάτι να βάλουν στο τέλος το έξ, φίλε. Πω, πολύ δύσκολη απόφαση. Βέβαια κάποιοι έκαναν τεράστια καριέρα, Στρωματέξ. Δηλαδή ο άλλος το Στρωματέξ, βάλουμε Στρωματέξ. Με το Κλίνεξ. Στο Πυρέξ. Σωπα, παιδιά, σπάσατε πραγματικά το ευρηματικό μέτρο, το σπάσατε. Πραγματικά, συγκλονίζει. Έτσι. Πάμε στις γραμμές, θα λαλήσουμε αντάμα. Θυμίζω, δεύτερη ώρα, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Κολλάζεται και θιβετιανός μοναχός που έχει πάρει αιώνιο όρκο αποχής από το κρέας. Μπαίνει μέσα στη λαδόκολα και του λέει: βάλε δύο πατσέτες, βάλε δύο κεφτεδάκια, βάλε και δύο σουβλάκια χοιρινά, βάλε και ένα μπουγιουρντί, φέρε και μία φεταψητή. Δεν μου λες εκείνα τα κοκαλάκια που έχει τα παϊδάκια, βάλε και μία παϊδάκια στη λαδόκολα και μία πατάτα στρόγγυλη, φέρε και μία τυροκαυτερή και μία ρώσικη, σουξουμούξου, έτοιμο. Έτοιμο! 705-750 Λιβεριά, σε ένα πλήρως αναγερισμένο χώρο. Έρχομαι τώρα στις τέτοιες γραμμές. Κλιμάρτ 917-46, ο άρχοντας του κλιματισμού και ψύξη και θέρμανση. Εκεί θα βρείτε την υγειά σας. Γιατί γνωρίζει ο Κώστας και ο Σέσος ολίγοι τι σημαίνει και ψύξη και θέρμανση. Τηλεφωνείτε, λέει το τρελό στο πρωί, λέει ότι είσαι ο κορυφαίος στον κλιματισμό. Έλα να βάλουμε το μαραφέτη, έλα να βάλουμε τον κλιματισμό για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο με χαμηλή χρέωση στο ρεύμα, να σας βάλει το ντάκιν, το κλιματιστικό και όχι μόνο. Και βέβαια για τέντα αλλά και αντιανεμική ζελατίνα, τώρα που φθινοποριάζει, τώρα που πέφτει η θερμοκρασία, τώρα που ο Κέλσιος πέφτει για να πάρει πέναντι, κάνει βουτιές. Εκεί θα βρείτε την υγειά σας. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Τέντα Home, 430-011 Ανατολικά, 682-369 Δυτικά. Με μουτζόνιση είναι οι πέντε γραμμές. Αδερφέ μου. Πάμε, καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται ρε αδερφέ. Καλώς τον, καλώς τον γοργοφτεροπόδαρο. Το χορευτή μας, καλώς το Ιπποκράτιο. Και αρχίζουμε το Φρέντ Αστέρ. Φρέντ Αστέρ. Έτσι, ο Φρέντ Αστέρ, δηλαδή φίλος μας. Λοιπόν, καταρχάς ζούμε σου σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Καλή εβδομάδα να πω, εγώ σήμερα χθες δεν σε πήρα τηλέφωνο. Είπες για κάποιες εκπλήξεις. Μήπως έχεις σκοπό να φέρεις στο στούντιο κάνα δίγκα, κανένα ψαθά, κανένα παζαρέτζε, να ξέρουμε να ετοιμαστούν. Καλά και αυτά, και αυτά. Μιλάω για σε άλλο επίπεδο έκπληξης. Άστο να γίνει πρώτα και μετά. Κατάλαβα. Όχι αν είναι για αυτά, να πάρω καμιά δεκαριά παιδιά να κλείσουμε κανένα δρόμο, κατάλαβες. Αυτό ήταν σαν απειλή. Να πάρω 10 μηχανάκια να έρθω.
Όχι μηχανάκια, μια ψεσαριά πάνω στο αγροτικό τελείωσε το παραμύθι. Όχι, όχι, όχι. Δεν περνάει κανένας από εδώ. Εγώ είμαι vegan, αλλά θα κάνω μια εξαίρεση για σένα. Ναι, βέβαια. Πιστεύω να έχει άλλους ακροατές λίγο. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Και μόνος μπορώ. Να ξέρω. Κωνσταντίν, για πες, Κωνσταντίν. Να πω λίγα πράγματα για το μάτς της Κυριακής. Εγώ θα το πω χαλαστριανά, δεν ξέρω αν το καταλάβεις. Μάλιασε η γλώσσα μου, δηλαδή βαρέθηκε να το λέει. Έλειπε ένα πράγμα από την ομάδα μας, δεν θα το ξαναπώ, πραγματικά, το πάθος φίλε. Ναι. Αυτό εμένα με στεναχωρεί. Ένα πράγμα το οποίο το λέμε συνέχεια, αυτό. Έχουμε γίνει κουραστικοί. Εγώ μιλάνε καλά, ρε, τι λες συνέχεια αυτό το πράγμα. Έτσι. Λέω, όντως λέω, δεν δικαιολογούμε γιατί πέρσι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά που βγάζαν πάθος. Ναι. Έβλεπε ο Κρέσπο με τον Βαρέλα τον Πασχαλάκη και έτρεμα τα πόδια όταν τους έκραζε από πίσω. Ναι. Τώρα ας ελπίσουμε να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα συστήματα, Κωνσταντίνε μου. Ναι, έχει και, ο προπονητής το δικό του μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν μπορεί η έλλειψη πάθους, γιατί το μερίδιο ευθύνης τι, πρέπει και αυτός να εμφυσίσει στους παίκτες την τρέλα και το πάθος. Ναι. Πρέπει δηλαδή να βρει το κουμπί τους, να βρει να τους, να τους ξανακάνει. Ναι. Να σε πω κάτι, ένα παράδειγμα. Πήγαινα 3 χρόνια σε ένα σύλλογο, τώρα έχει 2 η χαλαστρά, τώρα πηγαίνω στο δεύτερο. Για κάποιο προσωπικό θέμα έφυγα. Είχαμε ένα δάσκαλο, ένα παιδί, χρυσό παιδί, πολύ καλό δάσκαλο, είχε ένα μειονέκτημα. Δεν είχε πάθος. Δεν μπορούσε να το μεταδώσει, να πει, άντερε πάτερε να χορέψουμε να κάνουμε. Δεν είχε πάθος το παιδί. Σε όλα τα πράγματα θέλει πάθος. Σε γυναίκα, σε αυτοκίνητο, όλα, στη δουλειά. Όλα φίλε, όλα λοιπόν, στη δουλειά. Στη δουλειά δεν θέλει. Ναι. Έχουμε ένα κοριτσάκι τώρα 30 χρονών δασκάλα, αφού με λένε έλει καλά ρε, πού θα πας εκεί, εγώ λέω θα πάω. Άμα το δεις, κοριτσάκια, αγοράκια, δηλαδή όλοι είμαστε μεγαλύτεροι, μας δίνει το θάρρος εκεί, κάθομαι και κοιτάζω, τι λέω, τι να σε πω, μπράβο, σε χαίρομαι. Λέω. Είναι στο χαρακτήρα, φίλε, αυτό είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Α, μπράβο. Έτσι, και θέλω, και το Φερέιρα τον αγαπώ σαν προπονητή, το σέβομαι, θέλω να το παίξεις, κύριε Φερέιρα, μέσα στην Χαρτινή, Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Όπου, δηλαδή εκεί πέρα να πορώσεις τους παίκτες να λένε αμάν είναι ο Φερέιρα αυτός ή κανένας άλλος. Να κάνεις και εσύ κάτι, όχι μόνο με το Νίκη, με το Σίγμα, με τους τύπους. Ναι, θέλει. Βλέπεις τι γίνεται τώρα, η Μπαρτσελόνα ρε φίλε. Έχει να πούμε τον σερβιτόρα, τον αυτόν προπονητή έχουμε. Τον, πώς το λένε. Πάνε πάρε ρε τον Σιμεώνε ρε προπονητή. Πάνε πάρε τον Σιμεώνε. Τι δουλειά είστε με τον, πώς το λένε, τον Βαλβέρδε. Είναι για την Μπαρτσελόνα αυτός. Τέλος πάντων. Α, στην Μπαρτσελόνα φίλε, δεν νομίζω στο Μπαρτσελόνα FM ασχολούνται με εμάς. Εμείς γιατί να ασχοληθούμε με αυτούς. Ναι, λέω τώρα ένα και πες αυτόν που φωνάζει στο βάθος. Τι φωνάζει αυτό. Μέσα στο νοσοκομείο είναι κάτι μοϊκανή. Και εμείς είμαστε, πες του. Αυτοί οι μοϊκανοί, εμείς είμαστε ικανοί. Και είμαστε άρρωστοι. Φιλιά! Μιλάμε, είναι ιστορία φρίκες. Γεια! Γεια, ζούμου σου. Γεια, Κωστάκη μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ στην Κολομπάμπου εχώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, υπάρχουν οι μοϊκανοί και οι μοϊανίκανοι. Οι μοϊανίκανοι, ναι. Οι οποίοι είναι. Πολύ σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς, Κωστή μου. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί που της αξίζει. Κωστή, μία... Έλεγες πριν για τις καταλήξεις X, το παράρτημα, ας πούμε, άμα βάλουμε το X θα γίνει παραρτήματα X. Πιθανόν. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, πέρυσι... Που γράφει ο Καραγιάννης, σεξ. Γι' αυτό είναι. Όταν έβαλε τον κόλο Ντουρμισάη σε Ντούμπα, στον Πανιόνιο με το κύπελο, έκανε έναν ακριβώς ίδιο πανηγυρισμό με αυτόν που έκανε, που επέλεξε να κάνει ο Ματίγια και όλοι οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Ακριβώς ίδιο. Ακριβώς ίδιο. Και βγήκε μετά και ζητούσε συγγνώμη και δεν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι, γιατί ζητούσε ρε παλικάρι μου συγγνώμη, αφού ήταν τόσο σωστό και νομίζω ότι αυτό το παλικάράκι δεν παίζει και πουθενά. Έτσι πήγε εκεί στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν σωστές οι υπηρεσίες του. Ντουρμισάη και δέρνει. Ναι, Ντουρμισάη και τον Ντουρμισάη. Και Βόλο δέρνει μάλλον. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αντιληφθεί, Κωστή μου, με τι έχουμε να κάνουμε. Παίρνουν φως, φίλε, από τον ΠΑΟΚ. Παίρνουν φως, προσπαθούν να πάρουν. Η ζήλια... Προσπαθούν όλοι να πάρουν, γι' αυτό ακριβώς. Είναι. Βλέπεις ότι υπάρχει έτσι τέτοιο συντεταγμένο σχέδιο να απαξιωθούν τα πάντα και για μένα αυτό λίγο πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος, γιατί βλέπω μια τεράστια επίθεση στον προπονητή από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, σήμερα διάβασα τη Live Sport πρωτοσέλιδο, έτσι, όχι μέσα. Ναι. Αυτή που γράφει ο κύριος Πετρουλάκης, ο οποίος είναι γνωστός για την τεράστια δημοσιογραφική του καριέρα, ότι τρεις φωτογραφίες λένε όλες χίλιες λέξεις. Δηλαδή βάλανε μια φωτογραφία του κύριου Φερέιρα με
τα χέρια της ΕΠΕΣ και τι θέλουν να αποδείξουν, δηλαδή τι, ότι δεν μπορεί, ότι είναι αμήχανος, ότι είναι ανίκανος, τι θέλουν ακριβώς να πετύχουν. Ναι. Οι ίδιες εφημερίδες που το καλοκαίρι αποθέωναν την αρμάδα του Δόνη, ναι, μια εβδομάδα ναι, ναι, πριν ήταν όλοι σαπάκια και σήμερα είναι όλοι, και ο Δόνης μαζί είναι όλα τα υπτάμενοι παίκτες και ο τεράστιος μάγος προπονητικής. Έτσι. Μία έτσι, εμείς... μία αλλιώς. Εμείς δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ακόμα και όταν έρχονται στραβές, ακόμα και τώρα έρχονται δύσκολα. Ναι, να κοιτάμε να κάνουμε την κριτική, να μην αποσυντονιζόμαστε όμως. Η κριτική είναι κοστή από την απαξίωση. Εδώ μιλάμε ότι τον άνθρωπο τον έχουν βγάλει, λες και ήρθε από την γάμα ΕΜΗ και είναι ο τελευταίος ο τίποτας. Τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον χρυσοκλήρωσε και αν το, απάνω στην πίεση που το έχουμε δημιουργήσει και τον έχουμε χαζέψει από ό,τι φαίνεται, φύγει και η ομάδα πληρώσει 5 εκατομμύρια και μετά ψάχνουμε γιατί θα θέλει και αποζημιώσει και τέτοια, μετά ψάχνουμε για προπονητή, θα λέμε και τι κάνει η διοίκηση και τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα μας. Βλέπεις τι πόλεμο έχουμε. Είναι γενικός ο πόλεμος σε κάθε επίπεδο. Ενορχιστρωμένος. Βρώμικος, τρισάθλιος. Δηλαδή εδώ βγάλανε φωτογραφία 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα που είναι ο Γιώργος Αβίδης και μιλάει με τα staff και λένε ότι ήταν άνθρωποι που αβουηλούσαν τον πάγκο του Άρη. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα. Οφείλουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι. Αλλιώς δεν γίνεται. Με αυτό το πόλεμο που έχουμε, το ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε τα προβλήματα. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημαίνουμε. Ναι στην κριτική, όχι να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Πανηγυρίζουν οι άλλοι όταν μας βλέπουν να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Για το χ ή για το ψ. Εννοείται ότι θα κάνουμε κριτική, δεν γίνεται να λιβανίζουμε ρε παιδιά. Εδώ, δεν γίνεται να λιβανίζεις μεταξύ μας και ο ένας εμβρίζει. Δηλαδή λέει ο ένας τον άλλον κάτι, διαφωνείς για τη γνώμη σου. Ένας λέει okay, και τι να το κάνουμε, α και ο άλλος το β. Γιατί να κάνουμε. Και όλος ο κόσμος θέλει ένα πράγμα. Η ομάδα να προχωράει. Το ότι κάνουμε κριτική δεν σημαίνει δεν αγαπάμε την ομάδα. Ή ότι θέλουμε να αποδομήσουμε όλο το σύστημα ή τους βγάζουμε άχρηστους. Αλλά επειδή ενδιαφερόμαστε και νοιαζόμαστε και αγαπάμε, γι' αυτό όταν βλέπουμε το στραβό πρέπει να το επισημαίνουμε. Άλλο αυτό, πρέπει... άλλο ξεφτιλίζουμε ότι κινείται, α πούμε. Κατάλαβε. Το μόνο ενδιασμό που έχω εγώ, Κωστή μου, για αυτό που είπε ο κύριος Κώστας πριν, είναι το ότι ο ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ικανός, δεν ξέρω κατά πόσο έχει αυτή τη δυνατότητα να το μεταλαμβαδεύει στους άλλους. Ο Λουτσέσκου σαν προπονητής δεν ήταν κανένας μάγος, αλλά σε θέμα διαχείρισης πρώτος προσωπικότητων και ισορροπιστής, διαχειριστής, ψυχολόγος. Ήταν ο κορυφαίος. Αλλά θέλει στήριξη. Είναι ένας άνθρωπος εδώ ο οποίος δεν έχει ιδέα που ήρθε και έρχεται σε μια ομάδα Κωστή μου να σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι πέτυχε το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ιστορίας του και πρέπει ο προπονητής αυτός να αντιπαρέσει σε αυτό. Να σκεφτούμε ακριβώς. Ότι ο Γκουαρδιόλα την επόμενη χρονιά του Τρέμπλ της Μπάγερ απέτυχε παταγωδός γιατί απλά πήρε τον Ντάμπλ. Ακριβώς. Να σε καλά, καλημέρα. Χρήστο. Πάμε καλημέρα. Παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου, το Γιάννη, που φεύγει στην Γερμανία, που ήρθε την Παρασκευή μαζί με τη Χρύσα και τον Χρήστο στο στούντιο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε ένα καταπληκτικό ζουμουσάκι. Ένα φοβερό παιδί με το χαμόγελο στα χείλη συνέχεια. Άρρωστο παουτσάκι και ζουμουσάκι. Γιαννάρα μου, να είσαι γερός και να μας ξαναπάρεις από την Γερμανία. Εύχομαι να το ευχαριστήθηκες αυτές τις μέρες εδώ και να πέρασες ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάς. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Θέλω να σε καταγγείλω στο Χρήστο. Ναι, ναι. Είσαι ένας μουσικός διαφθορέας. Ναι. Και πρέπει πάλι εσύ να προσέξει πολύ. Μ' αρέσει. Μουσικός διαφθορέας. Για πες, για έκανε εξήγηση αυτό που λες. Σε ακούω αυτό το πονηρό, το γέλιο την ώρα που πάει και βάζει αυτές τις μουσικές. Ναι. Α, αυτό το Χρήστο, νόμιζα το Κολουμπάμπου είναι. Ναι. Σιγά σιγά τον χαλάς. Ήταν, το είχε μέσα του ήδη, απλά εγώ τι έκανα, τον βοήθησα να το εξωτερικεύσει, φίλε μου, φιλάρετε. Ναι, υπήρχε προδιάθεση. Έτσι, είχε τη ροπή. Εγώ τι έκανα, απλά του είπα χαλάρος, αδερφέ μου, βγάλ το από μέσα σου. Καλό ερωτικό μασαζάκι του κάνεις. έτσι. Λοιπόν, σ' ακούω. Γεγονός είναι ότι δεν ξέρω ποιος το άκουσε, στο κρατικό το κανάλι φυσικά, ναι. Λένε θα ξεκινήσουμε, βεβαίως λέει, αυτοί οι δύο εκεί πέρα που είναι, ναι. Θα ξεκινήσουμε από το ντέρμπι. Ναι. Το ντέρμπι υπήρχε μόνο, δεν υπήρχαν τα ντέρμπι, το ντέρμπι.
και έδειξε κατευθείαν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έπρεπε να ξεκινήσουν από το ντέρμπι, γιατί το άλλο δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Και φυσικά όλη η διαδικασία συνεχίστηκε με το να εκθιάζουν όπως πάντα τα δικά τους εκεί πέρα και τα υπόλοιπα είναι ίσα να τα λέμε. Φιλάρετε μου, στο λέω έτσι με πολύ αγάπη, εγώ τουλάχιστον, μετά από ένα πρώτο στάδιο οργής που βίωσα με τα κανάλια και με τον τρόπο που με αντιμετώπιζαν, θα πρέπει να χαμογελάτε, να μην χαλάτε τη ζαχαρένια σας και η λύση είναι μία και λέγεται ΠΑΟΚ TV. 7 ευρώ το μήνα για το πακέτο όλων των αγώνων. Η πιο άμεση απάντηση, η πιο άμεση παοκτσίδικη απάντηση σε όλα αυτά που τόσα χρόνια συζητάμε στα ραδιόφωνα, στο καφενείο, στα φόρα, στις συζητήσεις, στα τηλέφωνα, όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, αυτή είναι η πιο άμεση, καθαρή παοκτσίδικη απάντηση. 7 ευρώ το μήνα. 7 ευρώ το μήνα. Και το ΠΑΟΚ φυσικά, φυσικά η γραμμή. Που δεν είναι του ΠΑΟΚ TV, δεν έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Η εταιρεία αυτή έπρεπε να βγάλει τη γραμμή. Έτσι. Ακριβώς, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ξεκαθαρίσει η εικόνα. Γιατί στο Θωμαίδη είπανε ότι του είπανε, ένας άλλου εκεί πέρα, τέλος πάντων είπε ότι του είπαν μέσα στο ΒΑΡ έχουν τη δυνατότητα να βάλουν γραμμή και ήταν λέει offside. Τώρα πώς τη βάλαν τη γραμμή. Και πώς το είδανε δεν ξέρω. Ο Σιδηρόπουλος αλλά... γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ να το δει. Ήταν τόσο σίγουρος. Αν δει κανείς πόσο κοντά είναι στην γραμμή του out τη γραμμή, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι πού. Εγώ ξέρω ότι και στον Ατρόμητο η ρόγα από το βυζί του Βαρέλα ήταν offside και μου ακύρωσαν τον γκολ στα χασομέρια. Και αν δεν ήταν ο Κρέσπο με την κεφαλιά που καμιά ομάδα δεν μπορεί να γυρίσει εκείνη την ώρα την ψυχολογία, πάλι το ΒΑΡ. Έτσι, παρόλα αυτά, εμείς τι λέμε, με ΒΑΡ, δεν φοβόμαστε τίποτα. Με ΒΑΡ. Έτσι είναι, γιατί και ας είναι, είναι και εναντίον μου, φίλε, που λέει ο λόγος κάποιες φορές. Θέλω να πω ότι, και να κλείσω με αυτό, ο προπονητής αυτή τη στιγμή έχει μια κρίσιμη φάση, είναι σε μια κρίσιμη φάση, σε μια κρίσιμη στιγμή. Δεν είναι, ο Μάρτινς πέρσι είχε χοντρά προβλήματα γιατί ήρθε και βρήκε τους παίκτες. Τώρα οι παίκτες τον έχουν βρει στη δεύτερη χρονιά. Πολύ να ξέρουμε καλά λοιπόν ότι ένας προπονητής χρειάζεται να μπορέσει να κερδίσει τους παίκτες, γιατί μέχρι τότε απλά οι παίκτες κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θέλουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να επικρατήσει αυτό που είναι δίκαιο. Δεν θα παίζει παίκτης επειδή ήταν στην ομάδα που πήραν τα δύο τάμπλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν ο παίκτης δεν μπορεί να παίξει, θα παίζει ένας καινούριος που θα έχει έρθει αργότερα. Δεν πειράζει, είναι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και αυτό ακόμα δεν κατάφερε να το κάνει. Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας! Η σιωπή είναι χρυσός και ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Καλημέρα σας! Πάμε στον επόμενο. Ναι! Και οι δύο αντάμα αγκαλιασμένοι. Τι είχε μηδέν στα δύο, φίλε. Θα πάμε σε διάλειμμα στην ώρα μας. Είναι φοβερό. Πέσανε μαζί. Σφίχτα αγκαλιασμένοι. Σφίχτα αγκαλιασμένοι. Πριν. Έλα. Τώρα. Πριν πάω στο διάλειμμα. Το μήνυμα από τον Χρήστο στο Ανόβερο. Ο παδί μου τρελοπάωκια. Είμαι σε δίλημα με τόσους χιλιάδες προπονητές. Ποιο να προτείνω στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αλάνια. Όπως στηρίξαμε τον Σάντος και τον Λουτσέσκου, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Σε αυτό το πρωτάθλημα της Κολομβίας πρέπει να είμαστε δεμένοι και ένα με την ομάδα και τη διοίκηση. Ακόμα και αν έρθουν στραβές. Δεν θα φάω τη σάρκα του Σαββίδη, του Πασχαλάκη και του Πέλκα. Είναι αυτοί που μου έφεραν δύο συνεχόμενα ντάμπλ. Αυτοί που με έκαναν πέρσι να κλάψω στην κερκίδα, στη Φιέστα. Είναι αυτοί που ξέχασα σαν οπαδός τι είναι ήττα. Είναι αυτοί που με έβγαλαν στο δρόμο. Είναι αυτοί που διέλυσαν τον κατεστημένο. Έχουμε προπονητή, έχουμε τον καλύτερο προπονητή που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν πήραμε το UEFA φέτος όπως πέρσι. Ευτυχώς πολύ δεν γίναμε ούτε για τα 100 πρωταθλήματα ΠΑΟΚ, ούτε γίναμε πέρσι ξαφνικά. Όποιος δεν αντέχει, ας κάνει ρεπό φέτος. Ο πόλεμος είναι ακόμα μεγαλύτερος και θέλει στρατό με κοχώνες. Οι υπόλοιποι απλά ακολουθούμε την ομάδα. Πιστεύουμε τη διοίκηση, ακόμα και αν στραβώσει η χρονιά. Εμείς μαζί για μια ζωή, αυτό το μήνυμα από τον Χρήστο στο Ανόβερο. Συμφωνώ σε πολλά πράγματα. Ναι στην κριτική, όχι, όχι στην απαξίωση. Απέχουν αυτά μεταξύ τους. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Θα πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζοντας, κληρώνουμε τραπεζάκι στην Κρεατούμπα.
Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Κιώσης. Αυτός. Άνοιξε το, αγόρι μου, άνοιξε το. Άνοιξε το. Θαύματα, παπάδες, αγιογραφίες κάνει στην κονσόλα. Άνοιξε το. Κοκκινομάλα μου, γλυκιά μου. Επειδή έχουν παράπονοι οι κοκκινομάλες, η μόνιμη διαμάχη αιώνια διλήμματα ξανθιά η μελαχρινή και οι κοκκινομάλες στην απόξω, λες και ούρισαν στο πηγάδι. Βεβαίως υπάρχουν κοκκινομάλες που είναι φωτιά και θάνατος. Σωστά μιλώ! Σωστά! Σωστά! Εδώ σε αυτή την εκπομπή βγάλε αράχνη, γιατί πουθενά αλλού δεν ακούσετε τραγούδια κοκκινομάλες. Μόνο εμείς έχουμε το franchise. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Έχουμε όμως πριν από αυτό, βάλε χαλάκι, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία. Ωραίος ο Χαβάς, ωραίος ο Χαβαλές, ωραίος ο Τζερτζελές, αλλά έχουμε και θέματα που είναι κοινωνικά και είναι πολύ μεγάλη σημασία. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, τώρα που σας ακούω καλύτερα. Βεβαίως, χαίρομαι λοιπόν. Για αυτό που κάνετε εννοώ. Πάρα πολύ, είναι... μεταβολικά καταρχήν. Είναι υποχρέωσή μας να σκύβουμε πάνω από περιπτώσεις που... χρειάζεται η ευαισθησία μας. Περιγράψτε μας λίγο περί τίνος πρόκειται. Καταρχήν θέλω να πω πως ονομάζομαι. Ναι. Ονομάζομαι Καταρίνα Μαμαντζή. Mm-hmm. Είμαι φίλη της οικογένειας, δεν είμαι συγγενής. Mm-hmm. Γνωρίζω την οικογένεια 20 χρόνια και γι' αυτό βοηθάω και εγώ με τον τρόπο μου όπως μπορώ, όπως ο καθένας μας. Mm-hmm. Υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο αφορά ένα παιδί 10 ετών, την Αθηνά Μαρία, η οποία έχει όγκο στο κεφάλι και πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα. Δηλαδή η κατάστασή της χρήζει επέμβαση άμεση στο εξωτερικό. Ναι. Το μόνο επίγουσα μέρος που μπορεί περίπτωση, να... επίγουσα, ναι. Ναι, γιατί ανά δύο μήνες παρακολουθούμε το παιδί με μαγνητική και πριν δύο μήνες ακριβώς διαγνώστηκε. Ανακαλύψαμε ότι έχει μεγαλώσει στο μέγιστο, δηλαδή ναι. Είναι για επέμβαση πλέον. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης. Άρα ακαριαία πρέπει, ναι, να πρέπει να γίνει άμεσα και να γι' αυτό... βοηθήσουμε. Και γι' αυτό έχουν καταρθεί όλα τα χαρτιά και με το νοσοκομείο έχουν γίνει επαφές. Έχει κλειστεί ραντεβού για 9 του μηνός, πρέπει να πάει η Αθηνά στο Ανόβερο, στο νοσοκομείο να εξεταστεί, γιατί πρέπει να γίνει μια προετοιμασία του παιδιού. Η επέμβαση είναι πολύ λεπτή, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και 10 του μηνός θα μπει χειρουργείο. Και ας επιδεθούμε στο Θεό να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Καταρχήν, αλλά πέρα, για να πέρα... γίνει αυτό... είναι σημαντικό, πέρα από τον λογαριασμό που θα δοθεί, πέρα από τη βοήθεια του κόσμου. Να ξέρω ότι πάει σε μια πόλη που έχει πολλοί δικούς μας ανθρώπους, στο Ανόβερο. Στο Ανόβερο, ναι. Ναι. Είναι πολλοί Έλληνες που βοηθάνε να είναι καλά όλοι τους. Γενικά τους Έλληνες, απλά μιλάω και πιο συγκεκριμένα για το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ, τα παιδιά που τα ξέρω και εκεί είναι απλά ευαισθητοποιημένα. Θα έρθετε σε επαφή με τα παιδιά εκεί. Θα ξαναπάρετε μετά να σας δώσω και το δικό μου τηλέφωνο, να σας δώσω και το τηλέφωνο των παιδιών που θα σας κατευθύνουν και θα σας διευκολύνουν εκεί, γιατί γνωρίζουν την πόλη και από το πιο απλό πράγμα, το πώς θα πάτε στο νοσοκομείο, από το πού μπορείτε να μείνετε. Καλά, έχουν ήδη ρυθμιστεί αυτά. Αυτό το κομμάτι έχει ρυθμιστεί, γιατί από εκεί οι άνθρωποι έχουν προθυμοποιηθεί να μεταφέρουν και την Ελέτη και το παιδί της στο νοσοκομείο. Αυτά τα έχουμε κανονίσει, κύριε, γιατί σας είπα ότι μας πιέζει ο χρόνος. Μάλιστα. Αυτά έχουν κανονιστεί, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι τα χρήματα. Έχουν κανονιστεί διάφοροι παράγοντες, παράμετροι. Mm-hmm. Είτε η διαμονή τους. Έχουν κανονιστεί, γιατί είμαι πάντα ειλικρινή σε όλα. Ωραία. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Πέρα από αυτό, βέβαια, θα ευαισθητοποιηθούν έτσι κι αλλιώς τα παιδιά από εκεί, να το ξέρετε. Πάμε όμως στο διατάφτα. Πάλι είναι... τους χρειαζόμαστε όμως, έτσι. Βεβαίως. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν, ο λογαριασμός έχει ανοιχτεί να καταρχήν να εξηγήσω κάτι στον κόσμο. Έχει ανοιχτεί ένας λογαριασμός προσωπικός στο όνομα Κουπατσιάρη Ηλέκτρα. Αυτό το κάναμε γιατί επειδή είναι γραφειοκρατικό το θέμα, έχουν καταδεθεί τα χαρτιά στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για ερανικό λογαριασμό. Απλά δεν έχουν βγει ακόμα οι αποφάσεις. Ναι, βεβαίως. Έτσι, είμαι ξεκάθαρη σε αυτό που λέω. Έχουν κατατεθεί όλα. Όποιος θέλει οποιοδήποτε χαρτί και τα λοιπά, είμαι στη διάθεσή του να το προσκομίσω τα πάντα όλα. Κατερίνα μου, να σου πω κάτι. Εγώ στην εκπομπή αυτό δεν το κάνω συχνά. Για να φτάσουμε στο σημείο το κάνουμε, σημαίνει ότι έχω ψαχτεί οι άνθρωποι που μας... Το ξέρω, απλά να είμαστε όλοι, να υπάρχει διαφάνεια. Το επισημαίνω, επειδή άνθρωποι πάτησαν πάνω στο συνέστημα και στην ευαισθησία ανθρώπων και κορόιδεψαν. Εδώ μιλάμε για μία απολύτως... Όχι, πρέπει να το διευκρινίσω εγώ, αυτό είναι η δική μου υποχρέωση απέναντι στο ακροατήριο, ότι εδώ είναι μια υπόθεση που την έχουμε τσεκάρει 2 και 3 φορές και οι άνθρωποι που μας πλησίασαν ξέρουμε ότι είναι πεντακάθαροι και ότι ξέρουμε ότι είναι ευαισθητοποιημένοι και ειλικρινείς. Αυτό πρέπει εγώ να το διασφαλίσω.
Έτσι, και από εκεί και πέρα. Εσείς και εγώ προσωπικά σε Κατερίνα Μαμαντζή, γι' αυτό είπα ονομαστικά το όνομά μου, κανονικά όλα. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Να βάλουμε το γιατί δεν είμαστε όλοι άγνωστοι, είμαστε κάποιοι γνωστούς, έχουμε τώρα μας ακούνε φίλοι. Άσε που οι φίλοι μας ξέρουν, θεωρώ την περίπτωση. Πλέον... Την περίπτωση. Ναι, πλέον είναι. Δεν ξέρω, το έχουμε γνωστοποιήσει όσο μπορούμε, όπως και εσύ από τη μεριά σου που βοηθάς και σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Αλίμονο, αλίμονο. Εμείς είμαστε απλά το μέσο. Εμείς θα δώσουμε σε εσάς το βήμα που ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Πείτε πού μπορεί ο καθένας να βάλει ό,τι μπορεί. Υπάρχει ο λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς. Ο αριθμός λογαριασμού είναι 5267 παύλα 09-08-13 παύλα 701. Ξαναλέω, 5267 ναι, παύλα 09-08-13 παύλα 701. Και το IBAN είναι GR04-0-4-0-1-722-67-0-0-526-70-908-13-701. Το ξαναλέμε. Επαναλαμβάνω. Το ξαναλέμε. Ναι. GR. Ναι. 0-4-0-1-7-22-67-3-0-1-2-3-5-26-70-908-13-701. Μάλιστα. Ως αιτιολογία βάζουμε τη λέξη έρανος. Μάλιστα. Μόλις είναι έτοιμος και ο λογαριασμός, κανονικά θα το ξαναβγάλουμε, θα το ξανα... και εσένα θέλω τη βοήθειά σου ξανά. Βεβαίως. Εδώ είμαστε. Όλοι να σας πω κάτι, γρήγορα... επειδή υπάρχει κόσμο στο διαδίκτυο, θα σας έλεγα να μπείτε στην ομάδα μας αθλητήριος, με αλφα, θήτα και ελληνικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Κάποιος από εσάς που έχει εξοικείωση με το διαδίκτυο και το Facebook, πολύ ωραία, αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες, okay. Κωστής Τσατσαρός, αθλητήριος Παύλα Ζουμουσού. Θα μπείτε εκεί να αναρτήσετε το λογαριασμό, γιατί πιθανόν το γραπτό μένει και μπορεί ο άλλος να έχει την... έτσι. Την ευκαιρία να το βλέπει, την ευκαιρία να το βλέπει και να κοινοποιεί, να μας βοηθήσει και εδώ από τη μεριά του. Την προηγούμενη φορά, σας λέω μόνο το εξής για να πάρετε κι εσείς δύναμη, γιατί βλέπω ότι συμπάσχετε όπως και όλοι μας. Την προηγούμενη φορά που κινητοποιηθήκαμε για δύο παιδάκια για μια αντίστοιχη περίπτωση, τα παιδάκια μεγαλώσαν, μεγαλώνουν με υγεία, πέρασαν το εμπόδιο και βάλαμε ένα λιθαράκι όλοι γιατί το οφείλουμε. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να βάλει τρελά ποσά. Ας μην πιει έναν καφέ. Έναν καφέ. Τα χρόνια μας είναι δύσκολα, αλλά απλά ότι μπορεί ο καθένας. Αυτό ζητάμε. Αν ο καθένας στερηθεί ένα καφέ από εμάς και συνδράμει, τότε θα σώσουμε ένα παιδί. Απλά, δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω, θα σώσουμε ένα παιδάκι. Αυτό ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα του λόγου. Αλίμονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Και θα κάνω στο site που είπε στο δικό σας, αλλά από εκεί πέρα, στο όποτε, Facebook, στην ομάδα, βεβαίως. Ναι, όποτε είναι το ξαναβγάλουμε, να το βοηθήσουμε όλοι, έτσι. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Και εσύ καλύτερα. Καλά, ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ αλίμονο, για όλα. Καλημέρα. Αλίμονο. Τα ακούσατε. Καλημέρα, ευχαριστώ. Τα ακούσατε, τα είπαμε, ξέρετε. Πολύ σπάνια το κάνουμε αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κυκλοφορεί έξω που εκμεταλλεύεται του κόσμου την ευαισθησία, τον πόνο, την διάθεση να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Άρα το έχουμε τσεκάρει από πολλές μπάντες το θέμα και είναι υπαρκτό και είναι πραγματικό και είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Αυτά. Πάμε στις γραμμές, να μην σας καθυστερώ. Καλημέρα σας. Οφείλουμε να στεκόμαστε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό είναι η δύναμη της εκπομπής, η δύναμη του ραδιοφώνου. Έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωνσταντίνε μου, χαμήλωσε λίγο γιατί ακούγεται το μαραφέτη. Τι κάνει. Ναι. Έλα, αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Αλλά θέλαμε να πούμε. Εντάξει. Τώρα τι να πούμε. Πρέπει. Αυτά είναι. Ναι. Σχεδόν θα κάνουμε λίγο χαβαλέ, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, άλλη μέρα γίνω. Το μόνο που θα πω είναι, φίλε, ότι πριν δύο χρόνια έναν προπονητή που ήρθε και στο πρώτο μάτσο αποκλείστηκε από την Ευρώπη, θέλαμε να τον φάμε. Δεν τον γουστάραμε τα μούτρα του, τα έτσι του. Το πώς έπαιζε, το τι αποτελέσματα έφερνε. Το στήριξε όμως η διοίκηση και στο τέλος έδειξε ότι μετά από δύο χρόνια έφερε ένα αποτέλεσμα μετά από πολλά χρόνια, όπου δεν έχει έρθει ποτέ τέλος πάντων. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα, φίλε. Μόνο ενωμένοι που λέει ο Γκόραν, μόνο αν είμαστε ομάδα. Μόνο έτσι. Μπορεί να ασκούμε κριτική, Κωνσταντίνε μου, μπορούμε να ασκούμε κριτική και παρόλα αυτά να μην είμαστε διαλυμένοι.
Μπορούμε να επισημαίνουμε τα λάθη και παρόλα αυτά να καταλαβαίνουμε ότι μένεται πόλεμος και ότι είναι όλος ο κόσμος εναντίον μας. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το ότι υπάρχει κριτική δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ούτε ότι να μην μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι γύρω-γύρω μένεται πόλεμος. Το βλέπετε σε κάθε επίπεδο. Έτσι. Θα θέλαν πολύ αντίπαλοι να φύγει ο προπονητής τώρα. Είναι το μόνο σίγουρο, να ξέρεις. Φυσικά. Και... φυσικά. Αν δεν μείνει κανένας προπονητής τουλάχιστον 2 χρόνια, 3, δεν κάνεις και ομάδα. Φυσικά. Αν δούμε τα αποτελέσματά μας, με Σάντους έμεινε 3 χρόνια και είδαμε ομάδα. Ακριβώς. Θυμίζω επίσης τον Λουτσέσκου, βέβαια. Ο Ίβιτς που είχε μείνει 2 χρόνια, δεύτερη χρονιά πήρε το κύπελο. Μην ξεχνάμε. Και από εκεί ξεκίνησαν τα 2 double, έτσι. Ο Ίβιτς έβαλε τα πρώτα λιθάρια. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να ξέρουμε ότι όλοι σε πολεμάνε. Όλοι σε πολεμάνε. Όλοι. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους, είναι πραγματικός ο πόλεμος που μένεται. Αν ακούτε οτιδήποτε φλιρτάρετε το καλά, σκεφτείτε το ποιος το λέει, γιατί το λέει, τι σκοπό έχει και τι είναι το σωστό για την ομάδα μας. Όποιος είναι εις βάρος της ομάδας και όποιος θέλει τη διχόνια της ομάδας, δεν είναι με την ομάδα μας. Καταλάβετε. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σκεφτείτε, ακούστε αυτό που λέει ο Καραγιάν. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Συγγνώμη. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, έλα. Ναι, ναι. Τι κάνεις Κωστά? Καλώς το παιδί. Α, νόμιζα ότι είσαι ο Παναγιώτης. Σε μπέρδεψα. Έλα. Έλα. Ο Κώστας είναι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Σε ακούω. Λοιπόν, κι εγώ άλλο ήθελα να πω, αλλά θα πω 2 πραγματάκια άλλα στα γρήγορα. Ναι. Θα ήθελα να ξέρω, επειδή τόσα χρόνια συμβαίνουν τέτοια πράγματα με Μωράτης παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, και βλέπω ότι συνήθως μαζεύονται άνθρωποι και κάνουμε έναν έρανο για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδάκια και τις οικογένειές τους να ζήσουν την πραγματική ζωή, ναι, και να μην ζουν στη λύπη. Θα ήθελα να ξέρω αυτό το κράτος πρόνοιας και της προστασίας του πολίτη με τόσα δις που κλέβονται από τη χώρα στις τσέπες, να μην πω ποιον. Δεν μπορούν να κάνουν ειδικές επιτροπές να ασχολούνται με τέτοια πράγματα, να βάζουμε τα κρατικά λεφτά ολονών μας να γιατρεύονται τέτοια παιδιά. Θα ήθελα να ξέρω δηλαδή. Περιμένεις. Να βγαίνει η γυναίκα και να στα ράδια και στα site για να ζητάει αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε το κράτος με τέτοια ζητήματα. Ποτέ. Ασχολούνται μόνο πώς θα διαγράψουν τον έναν, πώς θα γράψουν εκεί, πώς θα κάνουν το άλλο. Χαρτιά, μαρτιά, το ένα, το άλλο, είναι δυνατόν. Έτσι. Και εμείς στο σχολείο τώρα είχαμε προβλήματα και βάλαμε λεφτά από τη τσέπη μας. Βάλαμε λεφτά. Ποιο κράτος, κρατικό σχολείο είναι, δημόσιο. Και εμείς βάζουμε από τη τσέπη μας για να είναι τα παιδιά μας καλύτερα εκεί στο σχολείο. Ναι. Επίτρεψέ μου να πω, ήδη καρφιτσώσαμε στην ομάδα το θέμα. Έβαλε ο Χρήστος την ανακοίνωση και τους λογαριασμούς. Έτσι και η Χρύσα εκεί. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να σας πω κάντε αυτό. Θα πω όμως το εξής. Στερηθείτε έναν καφέ. 2 ευρώ. Ένα φραπέ. Στερηθείτε τον. Γιατί μπορείτε έτσι να σώσουμε, μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Καλά, αυτό έτσι. Δεν το συζητάμε. Όχι μόνο εμείς σαν ζουμουσάκι, όχι μόνο σαν εκπομπή. Όλος ο κόσμος. Όλοι. Γιατί κινητοποίηση. Έτσι. Ένα καφέ. Ας μην πιούμε ένα καφέ, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό το ζήτημα που λέω εγώ θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί και να φωνάξουμε γι' αυτό. Να το ψάξουμε, να το ζητήσουμε. Χίλια δίκια έχεις, αλλά ποιος σε ακούει, αδερφέ? Χίλια δίκια. Κωνσταντίνε, έναν δεν τον ακούνε. Πολλούς αναγκάζονται να τους ακούσουν. Να πω. Έτσι, όπου μπορούμε να μιλάμε και να λέμε και να ζητάμε και να απαιτούμε, όπως πληρώνουμε στο κράτος, θα πρέπει το κράτος να πληρώνει σε τέτοιες περιπτώσεις τα μωρά μας. Ακριβώς. Όπως λοιπόν, είπες, τόσα εκατομμύρια πεταμένα και σε τράπεζες πάνε, φίλε. Πεταμένα. Από τράπεζες σε τράπεζες, από τράπεζες σε τράπεζες. Πεταμένα. Λοιπόν, εγώ προχθές έπρεπε να κάνω μια μεταφορά χρημάτων και με είχαν 2 ώρες στην τράπεζα. Τα λεφτά μου δεν τα μεταφέραν από μια τράπεζα στην άλλη για 2 ώρες. Έγινε, λοιπόν, αδερφέ, να σε καλά. Να κλείσω με αυτό που είπε ο αδελφός, που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσέχουμε σαν παοξίδες ποιοι γράφουν και τι γράφουν. Ποιοι είναι αυτοί που τα γράφουν. Και για ποιο λόγο. Λοιπόν, από εκεί θα φανεί για ποιο λόγο το γράφουν. Ακριβώς. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Έγινε η ανάρτηση. Ξέρω ότι δεν είναι ευχάριστα αυτά και ξέρετε ότι σκοπός μας το πρωί είναι να περνάμε καλά.
και να ψυχαγωγούμε. Δεν γίνεται όμως να μην ρίξουμε το βλέμμα μας εκεί. Είμαστε, δεν είμαστε, θα είμαστε ανακόλουθοι όσων λέμε, όσων πιστεύουμε στο ζούμου σου. Αυτό είναι. Να μπορέσουμε, αν βάλουμε ένα λιθαράκι, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε, αν εμείς σαν παρέα υπάρχουν και άλλες ραδιοφωνικές παρέες, υπάρχουν και άλλοι σταθμοί, και άλλοι τηλεοπτικοί, και άλλοι οργανισμοί, και άλλες εταιρείες που πρέπει να κινητοποιηθούν. Δυστυχώς θα πω, ιδιωτική πρωτοβουλία. Να κρέμεται ο κάθε γονιός που το παιδί του έχει αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα, να κρέμεται από την ευαισθησία του αγνώστου, που δεν τον ξέρει, που δεν τον έχει δει ποτέ. Το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξαναείπα και νωρίτερα, είναι που κάποιοι απατεώνες μπήκαν σε διαδικασία να κοροϊδέψουν τον κοσμάκι, να μαζέψουν λεφτά για ανύπαρκτες περιπτώσεις και ευτυχώς ξεσκεπάστηκαν σχετικά νωρίς. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που είναι απόλυτα υπαρκτή, που είναι απόλυτα πραγματική και αληθινή, και ας ελπίσουμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Να πούμε καλή τύχη στην Καλλιόπη Μάντακα, την ανακρίτρια η οποία αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να βρει εκεί την τύχη της. Προφανώς εδώ, επειδή έπρεπε να ασχοληθεί με τον ουρένα, δεν της άρεσε το περιβάλλον, δεν της άρεσε το κλίμα, πήγε στη χώρα των ευκαιριών, εκεί ίσως θέλει να παίξει το NBA, ίσως θέλει να, ξέρω εγώ τι, να ζήσει το όνειρο της Αμερικής. Προφανώς εδώ η χώρα δεν τη χωρούσε ο τόπος, μπορεί να πει κάποιος. Δεν τη χωρούσε ο τόπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αύριο θα πούμε πολλά. Μπροστά είναι η Χάρτινη, μπροστά είναι αυτή η οποία πήρε ένα ψεύτικο πρωτάθλημα στα χαρτιά. Είναι αυτή που τρεις φορές την ταπεινώσαμε σε τρεις συνεχόμενους τελικούς και μας περιμένει για να πάρει εκδίκηση. Βεβαίως, το γνωρίζουμε. Και ακούω και από διάφορους, τώρα θα δείτε, τώρα αυτή τη φορά. Εντάξει, οκ. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα των παιχνιδιών μας. Αν εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρέπει, τότε οκ. Αν όμως εμείς βρούμε τον τρόπο, το κυριότερο αυτό που λέω, να επαναφέρουμε τη φλόγα στα μάτια των παικτών, τότε δεν φοβάμαι κανέναν, πραγματικά. Και δεν το λέω ούτε με αλαζονία, ούτε με έπαρση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αυτή. Ζουμουσάκια, καλημέρα Κωστάκη μου. Έβλεπα χθες το Μουτσινά και σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Ζουμου σου, γεια σου, Ντινάκη μου. Γεια σου, Ντίνο, να χαίρεσαι το λεβέντι σου. Η Χρύσα φυσικά αμέσως κινητοποιήθηκε, έτσι αμέσως το βάλαμε στον τοίχο μας, έτσι πρέπει. Είμαστε μια παρέα, είπαμε, όχι μόνο για το Χαβά, όχι μόνο για τον Τζέρτζελο, όχι μόνο για τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας, για τον ΠΑΟΚ μας, για τα τραγούδια μας, για τέτοια θέματα θέλω να είμαστε εκεί. Και είμαστε, είμαστε και είμαι καμαρώνω για τους ακροατές. Φτάνουμε στο τέλος. Σας υπενθυμίζω, χορηγή δεύτερης ώρας λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις, πεντανόστιμα πράγματα που δεν θα τα φάτε πουθενά αλλού, υπέροχα, 705-750 τη Λιβεριά, ακριβώς απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, πεντανόστιμα, ζουμερά και καλοψημένα κρέατα. Φυσικά, Tenda Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τώρα για αντιενεμική ζελατίνα, κερδίζετε ένα ολόκληρο δωμάτιο. Τηλεφωνήστε το 430-011, γιατί εκεί θα έρθει, θα σας πάρει μέτρα στο χώρο, χωρίς επιβάρηση φυσικά. Ο Γιάννης ο Κατουρτζίδης θα δει το χώρο και θα σας πει πώς θα κερδίσετε ένα ολόκληρο δωμάτιο στο μπαλκόνι σας με τη αντιρρεμική ζελατίνα. Να προστατέψετε το χώρο σας, κερδίζετε και από τη θέρμανση λεφτά. 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά και βέβαια Climart 917-646. Τηλεφωνείτε στον Κώστα και ο Σε και εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, και κλίμα και ψήξη και θέρμανση. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, φιλιά πολλά, έρχεται η Τρόικα. Bye, 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 bye.